Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους χοροχοπίπινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμπτουδόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα αγόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μπραχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, κοπιάστε στη μεγάλη παρέα μας. Ελάτε, γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε ωραία πράγματα και σήμερα έχουμε να κάνουμε σούλουμου τρούχουμ και καραπιπερίμ. Και σήμερα έχουμε να φωνάξουμε ζουμουσού. Ζούμε μεγάλες στιγμές, οι οποίες δεν είναι πάντα ευχάριστες, το έχω πει. Δεν είναι πάντα χαρούμενες, δεν είναι πάντα πανηγυρτζίδικες. Δεν μας φέρουν μόνο χαμόγελα, αλλά πολλές φορές μας δένουν, μας φέρουν πιο κοντά, μας κάνουν πιο συνειδητοποιημένους. Βγαίνουμε πιο δυνατοί από αυτές τις στιγμές. Ελάτε στην παρέα μας, Κωστά Τσαρός στο μικρόφωνο, η αφιτομουτσουνάρα μου, για τις επόμενες δύο ώρες, όπως κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Θα ανοίξουμε γραμμούλες σε λίγο μετά τις 8.30, να συζητήσουμε αντάμα, να δούμε τι και πώς. Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα σήμερα. Παρασκευήλα, ενώ προχωράμε, παιδιά, τρώμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Δεν υπάρχει, νομίζω ότι ούτε καν. Δεν ξέρω, είναι ο καιρός. Είναι ότι παίζουμε μπάλα πρώτη φορά 10 Ιουλίου, παίζουμε κανονικά πρωτάθλημα μετά από καμιά 60-70 χρόνια. Είναι ο καιρός, δεν ξέρω τι είναι. Είναι, εννοείται, όλα αυτά που έγιναν με τις πανδημίες, με τις καραντίνες. Αν ρωτήσω έξω 100 ανθρώπους, παιδιά, πιστεύετε ότι έχουμε φάει όλο τον Ιούνιο και φάγαμε και το μισό Ιούλη? Η απάντηση που θα πάρω είναι ποιον Ιούλη. Ποιον Ιούνιο, τι είναι, καλοκαίρι? Όπως επίσης δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουμε μπροστά μας Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και να ασχολούμαστε τόσο λίγο με αυτό. Και δεν είναι τόσο η αδιαφορία όσο το ότι κεγόμαστε για το τι θα γίνει μετά. Ότι κεγόμαστε για την επόμενη μέρα. Ακόμα στόχος υπάρχει, αλλά έτσι όπως έχει παίξει η ομάδα, έχει ξενερώσει τον κόσμο στο ύψιστο σημείο, στο μέγιστο βαθμό. Δεν το θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει γίνει αυτό άλλη φορά. Πρέπει να έχουν περάσει καμιά 4-5 χρόνια τέτοιο πράγμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα πούμε, θα ανοίξουμε γραμμούλες, θα μιλήσουμε αντάμα εδώ στην εκπομπή μας, στον αθλητικό λίμπερο σε 107 και 4. Τα χαιρετίσματά μας τόσο στη Χαλκιδική που μας ακούτε σε αυτή τη συχνότητα. Δεύτερο, τρίτο πόδι, Στριμωνικό, Κόλπο, εκεί Καβάλα, Ελευθερούπολη, Βόρεια Θάσο, μέσα από το Space FM 92 και 2, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, όπως και στη Δράμα, μέσα από το Sound 93 και 8. Θυμίζω ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά το μήνα Ιούλιο, με εξαιρετικά θέματα από την LG και συσκευές ψήξης υπέροχες και καταπληκτικές και φοβερά πλυντήρια σε εξαιρετικές τιμές. Μπαίνετε μέσα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, όπως κατεβαίνετε από την αερογέφυρα μετά το αστυνομικό μέγαρο, στο πρώτο φανάρι μετά το Σκλαβενίτη, κάνετε δεξιά. Αυτή είναι η Ανδρέα Παπαδρέου στο Κορδελιό. Ζητάτε το Μάκη Παμπουκίδη και του λέτε: είμαι τσατσαρόσκυλο, είμαι ζουμουσάκι, είμαι ακροατής και λέω ότι είσαι ο κορυφαίος. Απόδειξέ μου το. Και θα δείτε ότι δεν θα το μετανιώσετε. Ό,τι θέλετε από συσκευή και κινητό, smartphone, ταμπλετάκι, από ψυγείο, από πλυντήριο, από τηλεόραση, από κλιματιστικό, από κουζίνα, ό,τι θέλετε. Τα πάντα σε εξαιρετικές τιμές και με φοβερή εξυπηρέτηση. Όπως λέω κάθε φορά, φοβερή εξυπηρέτηση στα δύο ιχθυοπολία, στις δύο παρείστικες καταστάσεις, στα δύο παρείστικα μεσαιδοπολία, Αιγαίων, Δικητήριο και Ωραιόκαστρο, καταπληκτικές ψαραγορές, αλλά και με χώρο εστιατορίου, με χώρο μεσαιδοπολίου, 214.000 για το κέντρο, 69.56-66 για το Ωραιόκαστρο. Όποιος πήγε, ξετρελάθηκε. Δοκιμάστε, και αν δεν είστε τόσο φαν του ψαριού, λέω εγώ, δοκιμάστε καλαμάρι, δοκιμάστε μύδι, δοκιμάστε μπακαλιαράκι, θα τρελαθεί. Θα μπει στο μπακαλιαράκι, δεν είναι ψάρι? Είναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα. Λέω, καταπληκτικά, πεντανόστιμα, εκλεκτά, ό,τι βγάζει η θάλασσα το πρωί,
το μεσημέρι στο πιάτο σας και με τη Λιβεριά 214.000 για το κέντρο. Όπως είπα και 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Ωμέγα 3 βάλτε στον οργανισμό σας, το ρακίζεστε. Όσο για γλυκό, για ψωμί, για φοβερή τούρτα με ό,τι απεικόνηση θέλετε για τα παιδάκια σας, για γενέθλια, για επετείους, για γάμους, για αυτά, για ομάδες, για τώρα τ' άλλο, οτιδήποτε. Εκεί στο Νικολαίδη, Καραλού και Δημητρίου 237-163 και παγωτάρες και Velvet Bosco και Nana Melia και Νοαζέτα και American Cookies και Παύλοβα και Λίλα Πάουζε και ό,τι γουστάρετε πέρα από τις κλασικές γεύσεις. Εκλεκτό όποιος έφαγε από αυτό το παγωτό, ξαναπήγε ξανά και ξανά. Και φυσικά Τσαντεκίδης, εκεί είναι το επόμενο αυτοκίνητό σας, μεταχειρισμένα σαν καινούρια, ο πιο σίγουρος, ο πιο εγγυημένος, ο πιο έντιμος από τόσα χρόνια μέσα στην πιάτσα, με το όνομά του δεν παίζει, το δίδυμο Τσαντεκίδη, Χάρη και Αβραμ, ωραίο Κάστρο έναντι Τζάμπο. Εκεί θα βρείτε το επόμενο αυτοκίνητό σας με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρο. Το πηγαίνετε και όπου θέλετε εσείς, σε όποιον μάστορα θέλετε να το ελέγξει, όποιο συνεργείο. Πληρώνετε όπως εσείς θέλετε. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε και επαγγελματικό και γιοταχή και τα πάντα όλα. Και παραγγελιές. Ό,τι αυτοκίνητο μπορεί να θέλετε, συγκεκριμένη μάρκα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μπορώ λίγο. Πόσο καιρό. Πόσο καιρό. Αυτό πρώτα, ένα χιτζάζ από πίτσα και μετά θα πούμε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, το έχω ανάγκη. Το βιολάκι του Λευτέρη Ζέρβα. Πάμε μαζί, πάμε. Μαζί, εμείς μαζί για μια ζωή, λέει το σύνθημα. Όχι μόνο στις νίκες, όχι μόνο στα πανηγύρια, όχι μόνο στις χαρές. Εμείς μαζί για μια ζωή και η ζωή μπορεί να έχει στενάχωρα. Αυτά έχουν οι καψούρες, αυτά έχει ομάδα. Ράγισα στην αγκάλια σου να βάγισα κι αν τα φιλιά σου νοστάλγισα πίσω ξανά δε γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δε σ' αδίκησα κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα και γίνες πια παρελθόν. Δεν αφορά σε παίκτες ή προπονητές. Τώρα αν εσείς κάνετε συνειρμούς. Θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς. Αυτό πάει στον Πρίγιοβιτς. Σε όλα μπορώ να κάνω συνειρμούς άμα θέλετε. Και σου λέγα θα δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Πρίγιο, για σένα αυτό 100%. Ξέρεις, τα λέγαμε τότε, αλλά... Okay. Πώς θα είχα το κουράγιο, μας έχω ξεπεράσει τώρα πια. Φίλησα κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα, πίσω ξανά δε γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δε σ' αδίκησα κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα και γίνες πια παρελθόν. Μεγάλη αποζημίωση, αλλά τι να κάνουμε. Θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Ναι, 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 θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός. Έλα ρε Λευτέρη, έλα ρε Λευτέρη Ζέρβα, έλα ρε πίτσα, φωνάρα μου. Φτάνει μια φορά, τώρα δεν είναι, εντάξει, νομίζω είμαστε εντάξει. Έτσι. Τώρα, Κυριακή, έχουμε ένα μάτς, το οποίο καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί νιώθω κι εγώ όπως κι εσείς εκεί πέρα έξω όλοι, ότι η διάθεση, η ενέργεια, η τρέλα, όλα αυτά είναι σε ένα σημείο χαμηλού βαρομετρικού. Έχω να απευθυνθώ στους παίχτες και τον προπονητή, και αν δεν μας ακούνε οι ίδιοι, που πολλοί μας ακούνε, αλλά ακούνε άνθρωποι από το περιβάλλον τους, ακούνε άνθρωποι μέσα από την ομάδα,
ακούνε φίλοι τους, ακούνε γνωστοί, ακούνε τέλος πάντων, φτάνει στα αυτιά τους, αυτό είναι 100% εξακριβωμένο, φτάνουν οι κουβέντες μας και γνωρίζουν και πάντοτε αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε ότι δεν υπάρχει ούτε γραμμή από κάπου πίσω στα λόγια μας, ούτε υπάρχει καμία ιδιοτέλεια, ούτε κανένας εξυπνακισμός, ούτε μιλάει κάποιος μυαλοπόλης που τα ξέρει όλα ας πούμε και θέλει να ισοπεδώνει, ή δεν υπάρχει αγάπη μέσα στις κουβέντες του, αγάπη για την ομάδα. Ούτε αγνώμονες είμαστε, το έχω πει πολλές φορές, ας μην ξεχνάμε τώρα που η ομάδα έχει φτάσει σε αυτό το πολύ κακό σημείο αγωνιστικά. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Όσο χάλια και να παίζει η ομάδα, όσο τραγική και αν είναι, δεν ξεχνάμε τι έκαναν αυτοί οι παίκτες. Αυτό ωστόσο δεν αποτελεί ένα αιώνιο άλοθη. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν αποτελεί μια αιώνια δικαιολογία να σέρνεται η ομάδα και οι παίκτες να είναι αδιάφοροι. Για τον προπονητή δεν μπορώ να πω το ίδιο, γιατί ο προπονητής δεν ήταν εδώ για να μας χαρίσει αυτές τις στιγμές, άρα μιλάμε διαφορετικά για αυτόν που έχει τεράστιες ευθύνες για αυτό το χάλι που βλέπουμε. Τεράστιες. Θέλω όμως να απευθυνθώ στους ποδοσφαιριστές που ήταν εδώ πριν και που κάποιοι από αυτούς θα είναι εδώ και μετά από την καλοκαιρινή διαδικασία των αλλαγών. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το ποστάρισμα χθες του Ιού Σαββίδη, το πρώτο βήμα έγινε, το δεύτερο έρχεται. Μπορεί να πάρει πολλές ερμηνείες. Ίσως το πρώτο να είναι ο τεχνικός διευθυντής και το δεύτερο να είναι οι παίκτες, να είναι ο προπονητής, να είναι... Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά με τα ποσταρίσματα έτσι κι αλλιώς. Δεν αλλάζει μια ομάδα, με τις πράξεις αλλάζει, απλά τις προαναγγέλει ο Ιός Σαββίδης. Θέλω λοιπόν να πω κάτι στους ποδοσφαιριστές. Πέρσι μας πήγατε στα ουράνια και δεν απευθύνομαι βέβαια ούτε στον Εσίτη, ξέρω εγώ, ούτε στον Ροντρίγκο Σόουζα, ούτε στον Αουγκούστο. Ξέρετε σε ποιους απευθύνομαι. Ξέρουν και αυτοί για ποιους μιλάμε. Είναι αυτοί πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, έφεραν ένα ήττο πρωτάθλημα, έγραψαν ολόχρηση ιστορία, μας πήγαν στα ουράνια. Μας μέθησαν από χαρά, από περηφάνεια για την επιστροφή μετά την κλοπή. Αυτοί λοιπόν που ήταν εκεί και έβαλαν πραγματικά όλο τους το είναι στα δύο ντάμπλ και στα τρία κύπελα, και μιλάω φυσικά για το Βιερίνια, μιλάω για το Μάτος, μιλάω για το Βαρέλα, μιλάω για τον Πασχαλάκη, μιλάω για τον Μπίσεσβαρ, μιλάω για τον Μαουρίσιο, μιλάω για τον Ακπομ, μιλάω για τον Κρέσπο, μιλάω για αυτά τα παιδιά, και ίσως μπορεί να ξεχνάω τώρα κάποιον, τον Λιμνιό, έτσι. Καταλαβαίνετε για ποιους μιλάμε όμως, για αυτά τα παιδιά μιλάμε. Θέλω να τους πω μία κουβέντα μόνο. Φέτος μας δώσατε και ήπιαμε το φαρμάκι γουλιά-γουλιά μέχρι και προχθές το βράδυ, μέχρι και Τετάρτη βράδυ. Το ήπιαμε όλο, το ήπιαμε το φαρμάκι μέχρι το τέλος. Συνειδητά δεν πετάξαμε το ποτήρι, δεν γυρίσαμε να πάμε να ψάξουμε αλλού γλυκό νέκταρ για να ευχαριστηθούμε. Εμείς θέλουμε αυτό το ποτήρι. Με αυτό μεγαλώσαμε, αυτό μάθαμε, από εδώ θα έρθουμε να πιούμε. Και ενώ το βλέπαμε ότι μέσα δεν έχει ούτε νέκταρ, έτσι, ούτε γλυκό πιωτή. Και ότι έχει δηλητήριο μέσα. Κι όμως, το πίνουμε γουλιά-γουλιά όλη τη χρονιά. Με τους αποκλεισμούς από την Ευρώπη, κι αν ο πρώτος ήταν δικαιολογημένος, κι αν ο πρώτος ήταν μια σφαγή ενός Βρετανού κατσαπλιά που του είπανε πέτα τους έξω από το Champions League, γιατί αυτός ξοδεύει τόσα εκατομμύρια, φαντάσου να μπήκε στους ομίλους τι έχει να γίνει. Ξεφτυλίστηκαν, ειδικά με το φάουλ πάνω στη γραμμή το τελευταίο δευτερόλεπτο, που εκεί χέστηκε πάνω του ο διαιτητής. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, δεν μπορώ, συγγνώμη, δεν μπορώ. Που σου λέει με ένα σουτ, κι αν μπει αυτό το σουτ και περάσουν, τι θα πω εγώ.
σε αυτούς που μου είπαν πέτα τους έξω. Δεν τους θέλουμε αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι σημαντικοί που δεν θα είναι ευχαριστημένοι αν αυτή η ομάδα περάσει. Θα βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει τώρα. Σκεφτείτε μόνο, ήρθε εδώ ο Μιχαλάκης, ο πρόεδρος της UEFA, που μετά αποδείχθηκε ότι είχε κάνει βουτιές μέσα στο μέλι και ήταν κι αυτός όχι απλά βρώμικος και ακάθαρτος, αλλά διαπλεκόμενο λαμόγιο. Ήρθε εδώ, μας κούνησε το χέρι και είπα να τα κάνετε κι εσείς όλο όπως Ολυμπιακός. Τι δηλαδή? Να είμαστε κατηγορούμενοι για στημένα? Τι, να κάνουμε παράγκα? Τι, να κάνουμε αυτά που λέει Ισπανού? Παρεπιπτόντως χθες, Αλέξη. 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 Επίθετο, σιγά μην πω επίθετο. Αλέξη, τι γαργαρίτσες είναι αυτές. Αγόρι μου. Πρόσεξε, μην πνιγείς μόνο. Αλέξη, πρόσεξε. Έτσι, έτσι. Καθαρίζει όλο το. Βέβαια. Δεν είδα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, παρασύρθηκα. Αγνός και άχραντος είναι ο Βαγγέλης. Επίσδελο επίθετο. Είπα επίθετο? Δεν είπα. Και τον μισούσα, λέει. Λέει. Είχα πέσει θύμα πλάνης. Γι' αυτό τον μισούσα. Τώρα τον αγαπάς. Το καταλάβαμε. Όμορφα. Γυρίζω στα δικά μας για να μην πολύ συγχυστώ. Δεν είναι σωστό. Είμαι και σε κρίσιμες ηλικίες. Λέω λοιπόν ότι στους παίκτες που φέτος και στον προπονητή βέβαια, απλά με τον προπονητή δεν γνωριζόμασταν από παλιά, δεν μας έδωσε και την ευκαιρία, δεν μας έδωσε και την αφορμή να θελήσουμε να δεθούμε μαζί του. Αυτά τα όρατα τύμπανα ήταν πιο πολύ κάτι εκλάμψεις να πούμε. Αλλά με τον προπονητή δεν νιώθουμε το παραμικρό δέσιμο και προφανώς δεν το νιώσαν και οι παίκτες καμία στιγμή. Λέω λοιπόν και απευθύνομαι στους ποδοσφαιριστές. Φέτος μας δώσατε και ήπιαμε το κόνιο στάλα-στάλα. Με το μπουρί της σόμπας, όχι με το καλαμάκι. Το ήπιαμε κανονικά. Συνειδητά είμαστε εδώ. Και δεν γυρίσαμε την πλάτη να πούμε όχι, θα πιω από αλλού. Αν μέσα σας υπάρχει κάτι, αν μέσα σας υπάρχει κάτι από αυτό, αν λέω, αν υπάρχει, αν σιγοκέιν, μια μικρή φλόγα από αυτό, αν έχει απομείνει κάτι, αν λοιπόν ο φετινός ο ρημαγδός δεν τα σκέπασε όλα, αν δεν τσιμεντώθηκαν όλες αυτές οι στιγμές, αν δεν καταπλακώθηκε κάθε εγωισμός, αν δεν θαύτηκε κάθε μέταλλο από το χαρακτήρα σας, αν δεν απαλήφθηκε εντελώς, αν δεν ακυρώθηκε εντελώς ο χαρακτήρας του «δεν χάνω», αν υπάρχει μια μικρή λοιπόν φλόγα που σιγοκαίει, τότε την Κυριακή 10 παρατέταρτο μπείτε και δώστε μας την τελευταία χαρά. Σπάστε το αήτος αυτούς οι οποίοι έβαλαν λιτούς και δεμένους. Έφεραν τον κόσμο πάνω κάτω. Αυτούς που ακόμα και τώρα ζητούν, προσέξτε ηρωνία, προσέξτε σχέδιο, προσέξτε προσβολή. Ζητούν ξένο διαιτητή γιατί διακυβεύεται, λέει, η δεύτερη θέση. Σου λέει την έχω πάρει εγώ την πρώτη. Και ζητούν ξένο διαιτητή την Κυριακή γιατί παίζεται η δεύτερη θέση, λέει ο Γαύρος. Αν έχετε εγωισμό που έχει απομείνει, αν αυτό το πράγμα δεν σας εξοργίζει, αν αυτό το πράγμα δεν σας ξυπνάει κάτι από πέρσι και πρόπερσι, που τους κάνατε χαβαλέ το πρώτο μισάωρο και ήταν για 5 και 6-0 το μάτς στην Τούμπα,
Αν λοιπόν αυτό το πράγμα δεν σας θίγει τον εγωισμό, τότε δεν, πραγματικά δεν έχω άλλα λόγια, δεν βρίσκω άλλες εκφράσεις και θέλω να πιστεύω ότι τα ελληνικά μου είναι επαρκή για να εκφράσω αυτά που μου έρχονται κατεβασιές από το μυαλό στη γλώσσα. Ξένο, γιατί λέει πες τη δεύτερη θέση, βεβαίως, σου ενδιαφέρει. Άλλος θα βγει, όχι εσύ. Αυτοί λοιπόν που είναι κατηγορούμενοι για το μισό ποινικό κώδικα, σηκώνουν χέρι, μιλούν. Αυτοί βέβαια πανευτυχείς για την κατηφόρα της δικής μας ομάδας, μας υποτιμούν. Σήκωσαν κεφάλι, ξετσουτσούνισαν, λένε διάφορα. Μπορείτε να τους βουλώσετε τα στόματα με την απόδοσή σας την Κυριακή? Έχει απομείνει κάτι? Πραγματικά με αφήνει τραγελαφικά αδιάφορο αν γουστάρετε ή δεν γουστάρετε τον προπονητή. Ελάχιστοι τον γουστάρουν. Το καταλάβαμε. Δεν θα παίξετε για τον προπονητή. Θα παίξετε για τη δεύτερη θέση, για να είστε εσείς εκεί και όχι να βλέπετε τη Χάρτινη να σουλατσάρει με ένα μάτς, να δίνει μάχες για να μπει και να παίξει στα σεντόνια. Αν το αντέχει αυτό ο εγωισμός σας, το ξαναλέω, να βλέπετε τη Χάρτινη, τον κάθε περίεργο, αυτόν που τον κέρδιζα τρία χρόνια, αυτήν που την κέρδιζα τρία χρόνια συνέχεια, μέσα έξω τελικούς, να τη δείτε αυτή να παίζει. Αυτή που τις επέτρεψαν οι 7 αφαιρεμένοι βαθμοί να βρεθεί και να έχει και ψυχολογία και να με περάσει. Και βέβαια η κάκη στη δική μας παρουσία και στο μάτς μεταξύ μας, με αυτήν που έβγαλε γλώσσα και στην Κρήτη και προχθές με τα μωρά του Παναθηναϊκού, την ΚΑΠΑ 19 που δεν κατάφερα ούτε αυτή να κερδίσω. Λέω λοιπόν και ξαναγυρίζω. Είναι προτροπή, είναι παράκληση. Αν λοιπόν έχει απομείνει κάτι, βουλώστε τους το στόμα, σπάστε τους το αίτητο, βροντοφωνάξτε ότι μόνο ο ΠΑΟΚ αίτητο πρωτάθλημα, μόνο εμείς ρε, εμείς ήρθαμε να σας στερήσουμε. Ναι, σε αυτή την καταστροφική χρονιά, σε αυτή την τραγική χρονιά, εμείς ήρθαμε και σας σπάσαμε έτσι τσαμπουκά παοκτσίδικα. Δεν ξέρω από πού θα πιαστείτε, από πού θα πάρετε ψυχολογία. Δείτε βιντεάκια. Βάλτε ρε, δείτε το Invincibles. Δείτε που έτρεμαν μόνο και μόνο που έβλεπαν το έμβλημα και τη φανέλα. Και μπείτε μέσα και μπιμπίστε τους. Εννοώ νικήστε τους. Με κάθε τρόπο. Από το πρώτο λεπτό. Μπορείτε. Αν μπορείτε, κάντε το τώρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό. Αυτό. Νικήστε αυτούς που κλαίγονται, που τους βάλαν να παίξουν στη Ριζούπολη, παλιά τους έδρα, κλαίγονται για τον τελικό γιατί και χαλάν τον κόσμο και απειλούν με μηνύσεις και εμείς 50 χρόνια παίζουμε τελικό στην Αθήνα. Είναι δυνατό ρε παιδιά. Κλαίγονται που θα πάνε δυο γειτονιές πιο εκεί. Που είναι και κλεισμένο να πεις ότι να οι οπαδοί θα ταλαιπωρηθούν αυτά ή θα πάνε σε μια φιλόξενη έδρα. Και εμείς 50 χρόνια, μισό αιώνα, παίζουμε τελικούς, ξεκινάμε από εδώ και πάμε 508 χιλιόμετρα μέσα στο δικό του σπίτι. Και εκεί τα πήραμε τα κύπελα τα τρία τελευταία. Τα δύο. Αντένα στο Βόλο. Και πάλι μακριά από εδώ. Καταλάβατε. Αυτούς που σας πιάσαν στο στόμα τους, αυτούς που προσπάθησαν να σας κυλιδώσουν, αυτούς που σαν πρωτοσέλιδά τους έλεγε ξυλώστε τους το περσινό πρωτάθλημα, αυτούς που το βάφτισαν πρωτάθλημα των Πρεσπών, τη μεγαλύτερη παπαριά που έχει γραφτεί ή έχει ακουστεί ποτέ, αυτό το συχαμερό αφήγημα, αυτούς. Μπορείτε? Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι άλλο. Δεν έχει απομείνει και κάτι άλλο. Κάντε το. Κάντε το. Δώστε έτσι μια ελάχιστη χαρά στον κόσμο. Έστω τώρα που είμαστε μέσα στην πίκρα, βουτυγμένοι, δώστε μας αυτή τη χαρά και πάρτε και τη δεύτερη θέση. Εκτός πια κι αν δεν θέλετε να παίξετε Σεπτέμβρη, Αύγουστο, 26 Αυγούστου που είναι με ένα μάτς μπαίνουμε κατευθείαν ομίλους Europa League και στο μυαλό σας έχετε ότι θέλετε κατευθείαν να πάμε Europa League. Δεν ξέρω. Δεν σας τσιγκλάει τον εγωισμό το σεντόνι? Δεν θέλετε να δείτε τα ασπρόμαυρα αστέρια να κυματίζουν μέσα στην Τούμπα? Δεν θέλετε? Δεν θέλετε να ακούσετε αυτό? Ε? Εμείς ανατριχιάζουμε που το ακούμε. Εσείς νιώθετε κάτι?
Νιώθετε? Εμείς αυτό θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα είναι εδώ. Εμείς θα το ζήσουμε. Το έχουμε τάξει τον εαυτό μας. Όπως περιμέναμε και είδαμε τα κύπελα να έρχονται. Όπως περιμέναμε και είδαμε το πρωτάθλημα να έρχεται. Δεν περιμέναμε αίτητο. Όπως περιμέναμε λοιπόν τα double και ήρθαν. Όπως περιμέναμε να ελευθερωθεί η ομάδα από τα χρέη της και να είναι ελεύθερος ο δικέφαλος αετός να πετάξει ψηλά, να φύγει η σιδερένια λυσίδα από το πόδι του. Όπως περιμέναμε να έρθει ένας άνθρωπος και να μας λυτρώσει από τη μιζέρια την οικονομική. Έτσι περιμένουμε αυτή τη στιγμή και θα τη ζήσουμε. Είτε είστε εδώ, είτε δεν είστε. Εμείς ξέρουμε ότι θα τη ζήσουμε. Να το ξέρετε. Όσοι από εσάς νομίζετε ότι μπορείτε να είστε μέρος όλης αυτής της οικογένειας, καλώς. Όσοι αδειάσατε ή τελειώσατε μέσα σας και νομίζετε ότι δεν μπορείτε, υπάρχουν και οι Αραβίες, υπάρχουν και το Κουβέιτ, υπάρχουν και τα Κατάρ, υπάρχουν και άλλες ομάδες βεβαίως. Θα σας ευχαριστήσουμε. Αιώνια ευγνωμοσύνη για αυτό που δώσατε. Δεν αλλάζει αυτό. Αλλά θα πάμε με αυτούς που πραγματικά όταν μπαίνουν μέσα τρελαίνεται το μυαλό τους. Και τα μάτια τους πετάνε σπίθες για τον ΠΑΟΚ. Είτε είναι 18 χρονών, είτε είναι 38. Δεν με απασχολεί. Αυτό. Έτσι θα πάω στο διάλειμμα. Θέλω και κάτι άλλο. Όσοι από εσάς αυτό το διάστημα χάσατε την πίστη σας, χάσατε την όρεξή σας, χάσατε το κέφι σας, απογοητευτήκατε, πέσατε, ξενερώσατε, κατανοητά όλα αυτά. Όσοι λοιπόν αμφισβητείτε ή αμφιβάλλετε αν ο Ιβάν θα κάνει αυτό που πρέπει, εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Αυτό. Σας δίνω το λόγο, μου είπε, το λόγο του πόντιου, και ο πόντιος δεν πετάει ποτέ το λόγο του, ότι θα φέρω τη χαρά στην Τούμπα. Τώρα είμαστε στα κάτω μας, έτσι. Τα χάσαμε όλα φέτος. Όλα. Ευρώπες, πρωταθλήματα, κύπελα, αίτητα, σερίτα, όλα, 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 όλα. Εγώ τώρα βάζω και ακούω αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι βέβαιος ότι ο πόντιος δεν θα το βάλει κάτω. Ο πόντιος δεν θα τραπεί σε φυγή. Ότι αυτός ο μεγάλος πόντιος θα πεισμώσει ακόμα περισσότερο και με αυτούς που μπορούν και θέλουν, γιατί είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θέλουν, αλλά να μην μπορούν. Ή κάποιοι άλλοι που μπορούν, αλλά δεν θέλουν. Χειρότερο αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν, αλλά δεν θέλουν άλλο, ρε παιδί μου. Βεβαίως. Ας πάνε αλλού, εκεί που θα θέλουν. Εδώ θέλω αυτούς, μπορώ να πάω με αυτούς που και μπορούν, αλλά και θέλουν. Είτε είναι προπονητές, είτε είναι παίκτες, είτε είναι γυμναστές, είτε είναι γιατροί, είτε είναι εργοφυσιολόγοι, είτε είναι κυπουροί. Δεν με απασχολεί, ρε παιδιά. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Εγώ έτσι το σκέφτομαι. Και φωναχτά, φωναχτά, πραγματικά, σκέφτομαι. Σας λέω αυτό που μου έρχεται. Ανώθευτο. Όπως το κατεβάζει το κεφάλι μου. Όπως τα λέω στον πατέρα μου, όπως τα λέω στον αδερφό μου, όπως τα λέω στους φίλους μου, έτσι σας τα λέω. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Η συνάντηση Ρέμπε Πάμπλο Γκαρσία δεν νομίζω ότι είναι για να αναλάβει ο Πάμπλο Γκαρσία πρώτος προπονητής. Και δεν νομίζω ότι θα αναλάβει. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη ανατροπή. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα να βοζούν τα λαμπιόνια, να ανοίξουμε γραμμές. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε. Εδώ είμαστε. Θυμίζουμε πριν πάμε στις γραμμές ότι άνοιξε τις πύλες του και πάλι το Regency Casino Θεσσαλονίκη και με υπαίθριους χώρους, με υπαίθρια παιχνίδια, εκεί που μπορείτε και οι καπνιστές να καπνίσετε, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Για εσάς που σας αρέσει αυτή η διασκέδαση, για εσάς που θέλετε και μπορείτε,
Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Μην μπαίνετε 23, δεν το σκόνει κανένας. 2310-287-888. Πάμε γραμμές. Ναι. Ο Τόνος ο 3. Ουε, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Τι έχεις κάνει, triple double figure. Και είναι άλλοι, πρόσεξε, είναι άλλοι 4 που περιμένουν, έτσι. Εκμεταλλεύεσαι το εξής. Ότι έχω ίστρο και είμαι τρελαμένος στο πρώτο 20 λεπτό και ούτε καν κοιτάω τα λαμπιόνια. Γιατί κανονικά κοιτάω με ποια σειρά ξεκινάνε. Όταν λοιπόν έχω φύγει τελείως και λέω, απλά κοιτάω κάποια στιγμή και βλέπω να βουσβήνουν 5 κόκκινα φωτάκια. Το πιο απ' όλα είναι πρώτο, αυτό ένα 0 θα μου πεις. Θα μου ρίξουν πινελί για μπόλιγα. Οι άλλοι 3-4 που είναι τώρα να. Καταρχήν. Να πούμε, όταν ένας αρχηγός κόμματος και μετέπειτα πρωθυπουργός αποκαλεί ότι ο πρόεδρος ή ο επενδυτής της ομάδας είναι Ρώσος και ότι το πρωτάθλημα τον προσπώνει. Αλλά τώρα τι περιμένεις. Ναι, και όταν βγαίνει ένας υπουργός αθλητισμού και λέει ο κάθε παιδιαραστής, σεμαντέμπορος, καταχραστής, απατεώνας, διακινητής ναρκωτικών, εισαγωγής ναρκωτικών, έχει το δικαίωμα να λάβει μια ομάδα. Αυτό προσπάθησε να κάνει. Βεβαίως, ναι. Να ψηφιστεί. Ναι. Εντάξει, φέτος ξεπεράσανε κάθε. Το περίμενε κάποιος κόσμος ότι θα βαντάρουν έτσι τους κουμπάρους. Και αυτό που έχει γίνει φέτος δεν έχει προηγούμενο, ρε. Πώς το λένε. Αυτό έτσι το και οι άλλοι μου κλέψαν ένα πρωτάθλημα. Πρόπερση, αντιπρόπερση. Έτσι, δεν το ξεχνάω. Ούτε αγιοποιούμε. Αλλά αυτό που έχει γίνει φέτος με τις επιτροπές, με το κυνήγι το ανελέητο, έτσι δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει γίνει πουθενά. Πουθενά. Σε κανένα κράτος, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, με δημοκρατία δεν έχει γίνει. Δεν έχει. Γι' αυτό γινόταν κάποιος στην Κολομβία, στο Περού, τότε με τους αρχινουργούς των ναρκωτικών κτλ. Που επενεύει μετά οι Ηνωμένες, το FBI και η Αμερική, γιατί είχαν εξολοθρέψει το μισό αμερικανικό πληθυσμό τα ναρκωτικά. Γιώργο μου, φαντάζομαι έναν εικονικό διάλογο, το έχω ξανακάνει το σκέτς, έτσι, δεν λέω επίθετα, δεν καταλάβετε, βράδυ σε κάποια βίλα ας πούμε, έτσι, όχι σε κάποιο φτωχό. Η βίλα των Οργείων, μια παλιά ελληνική ταινία. Δεν ξέρω των Οργείων, αλλά τέλος πάντων, και λέει ο Βαγγέλης, κουλή. Εγώ σε βοήθησα να βγεις, να ξέρεις, και θα είμαι πάντα εκεί δίπλα σου. Να σε στηρίζω. Ναι, βεβαίως, το αναγνωρίζω, ναι. Ξέρεις, λοιπόν, τώρα που βγήκα, άσε με εμένα να κυβερνήσω, ξέρω εγώ, παιδεία, εξωτερική πολιτική, υγεία, αυτά, να κάνω τα δικά μου, ναι, ναι. Εσύ, εμένα, το ποδόσφαιρο, φίλε, κάνε ό,τι θέλει με το ποδόσφαιρο, ούτε με... Μα θέλω, ξέρεις, θέλω να εξοντώσω τον... ΠΑΟΚ, γιατί μου μπαίνει, λέει, ο πάνω, φίλε, κάνε ό,τι γουστάρεις, ρε παιδί μου. Ξέρεις, θα φτιάξω κουλί, θα κάνω κάτι επιτροπές, αυτά, θα στήσουμε μια ωραία ιστορία. Ρε, δεν με απασχολεί, ρε, με ζαλίζεις, ρε. Κάνε ό,τι θέλω, ό,τι γουστάρεις. Δεν θα έχω θέμα, δεν θα έχω θέμα. Να βάλω, αυτό, να συγνώμη, βάλω τον Playmobil να το κανονίσει, βρε, κάνε, μη με ζαλίζεις, σου λέω. Ας κάνω ό,τι γουστάρεις. Αυτό εγώ όσο ένιωσα. Για αυτό που πήγε να περάσει, ο καθένας να έχει το δικαίωμα, ό,τι καταδίκη να έχει. Να αναλάβει μια ομάδα, φοβούνται ότι θα την πατήσει ο ονομαζόμενος Παγέλης. Μα για εκεί έγινε η ιστορία όλη. Ακριβώς. Για εκεί. Μας θεωρούν παμπλάκες. Όσο και αν κάνανε κολοτούμπα. Κάποιοι κάνανε κολοτούμπα τώρα, έτσι. Εχθές και προχθές. Για να κλείσω, γιατί περιμένουν κι άλλοι, θα μου ρίξουν κι άλλο που είναι λίγοι. Όντως. Από σένα θέλω να κάνεις μια επιστολή. Ναι. Η οποία θα απευθύνεται προς την ΠΑΕΠΑ και τον κύριο Ιβάν και Γεώργιο Σαββίδη, το τι θα κάνει με το ΠΑΟΚ TV και με το Open, καταρχήν να καθαρίζει αυτόν από το Open το Σαββατοκύριακο που λέει τα αθλητικά, τον Πινέζα, γιατί όταν ήταν στο Sky, γύρισε, είπε με τα χειρότερα λόγια, όταν τραυματίστηκε ο Ιβίτς, τι θεατρισμοί είναι αυτοί, τον βάλανε στο αναπηρικό καρουσάκι, του βάλανε και το δείχνει στο κεφάλι και μπλα μπλα μπλα. Εγώ τα θυμάμαι, παρότι που είμαι στα 76, έχω η μνήμη μου λειτουργεί ακόμη και να την υπογράψουμε όταν θα γίνει η συνάντησή μας στην αιμοδοσία, όλοι οι παριστατέδες, και πιστεύω όλοι θα την υπογράψουν, επιτέλους το ΠΑΟΚ TV να λειτουργεί σαν ΠΑΟΚ,
Δεν μπορώ εγώ να βλέπω μέχρι και σήμερα επανάληψη το παιχνίδι αυτό. Ναι. Έγινε, Γιώργο μου. Εντάξει, να σε καλά. Θα σου το θυμίσω, οπότε να μην γίνει ομοδοσία εγώ, γιατί μπορεί να το ξεχάσεις, επειδή είσαι... Να ξέρεις ότι ακούστηκε αυτό που είπες, και όχι σήμερα, τις προηγούμενες μέρες. Μακάρι, όλα όσα έχετε μακάρι. Πει. Να ξέρετε. Μακάρι. Έγινε, Κώστα μου. Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργο. Πάμε εδώ. Ναι! Α, πέσαμε εδώ. Έπεσε, τον έριξε. Πάμε εδώ. Ναι! Ναι! Όχι. Όχι! Όχι! Εδώ! Α, ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Τέλεια, τέλεια. Μπράβο, Γιώργο, του ρίξαμε όλους. Του ρίξαμε όλους. Να πω για τον Καλίνοβιτς, να προλάβω πριν ξανασηκώσουμε το κέντρο. Ότι. Προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι επιλογή ετούτου του προπονητή. Επιλογή του επόμενου προπονητή, αν αλλάξει ο προπονητής. Αν είναι επιλογή Μπράνκο. Όχι Μπράνκο, Ρέμπε. Τι θέμα έχουμε και αυτό με τους δυσύλλαβους, έτσι. Νομίζω ότι άμα είναι πάνω από δύο συλλαβές είναι απογορευτικός ο Μίχελ. Ρέμπε. Μπράνκο, άμα είναι πάνω από δύο συλλαβές δεν τον παίρνουμε για τεχνικό διευθυντή. Λέω λοιπόν ότι λογικά πάνε σε αυτό που συζητάμε όλες τις μέρες, να στελεχώσουν ένα team το οποίο θα είναι μόνιμο, δεν θα αλλάζει κάθε φορά ο προπονητής τερματοφυλάκων, δεν θα αλλάζει κάθε φορά ο εργοφυσιολόγος, δεν θα αλλάζει κάθε φορά ο διατροφολόγος, δεν θα αλλάζει κάθε φορά το team των γυμναστών, των υπεύθυνων για τις στημένες φάσεις, για τις εκρήξεις, για τη φυσική κατάσταση, για τις αντοχές. Δεν θα αλλάζει το team για την αποκατάσταση του τραυματισμού. Θα είναι μόνιμα εδώ. Θα τους ξέρουμε, θα μας ξέρουν και θα είναι απόλυτοι γνώστες. Χωρίς να μπαίνουμε κάθε φορά στη διαδικασία να ξυλώνεται ο προπονητής, να φεύγει ο προπονητής για να ξυλώνεται και όλο το team μαζί του, αυτό που πάθαμε φέτος, που ο Ρουμάνος τους πήρε όλους μαζί γιατί είχε εξαιρετικό επιτελείο με το οποίο δούλευε πολλά χρόνια ο Λουτσέσκου. Και όπως είδατε, εκ των πραγμάτων, το team αυτό το οποίο έφερε μαζί του ο Φερέιρα δεν. Και πιθανότατα και αυτό να δημιουργήθηκε μέσα στην αναμπουμπούλα, ξέρετε, σε ένα βράδυ. Δηλαδή, Πέμπτη βράδυ κοιμάμαι στην Λισαβόνα, Παρασκευή βράδυ κοιμάμαι στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Πέσανε τα τηλέφωνα εκεί, πρέπει να έγινε η δουλειά, φαντάζομαι, και αυτοί με ταχύτητες που δεν είναι οι προγραμματισμένες, που δεν είναι οι λογικές. Και να φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Άρα τώρα μάλλον πηγαίνουμε σε τέτοιου είδους σκεπτικό και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Θα μου πεις, αν έρθει ο καινούριος προπονητής, θα έρθει μόνος του. Θυμίζω ότι ο Μουρίνιο στη Ρεάλ πήγε με έναν βοηθό μόνο. Δεν του λέμε το ανθρώπου να έρθει σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Έτσι. Αλλά φαντάζομαι έναν, δύο συνεργάτες, να πει τον βοηθό του, τον άμεσο συνεργάτη του, ξέρω εγώ, και άλλον έναν. Π.χ. ξέρω εγώ έναν. Έναν. Θα του πούμε όμως, αν. Του ξαναλέω, αν φύγει αυτός και έρθει άλλος. Και αυτό θα λέμε από εδώ και πέρα, φαντάζομαι, ότι ξέρεις κάτι. Αυτός είναι ο αναλυτής αγώνων. Αυτός γνωρίζει όλες τις ελληνικές ομάδες απ' έξω και ανακατοτά. Τις βλέπει καμιά 30 χρόνια π.χ. Ο Πορτογάλος που θα έρθει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή ο Ισλανδός ή ο Βέλγος, θα καταλάβει τι, μέχρι να πάρει χαμπάρι, τι είναι ο Ολυμπιακός, τι είναι η ΑΕΚ, τι είναι ο Παναθηναϊκός, τι είναι ο Πανετολικός, να πούμε, τι ξέρω εγώ, τι είναι ο Όφη. Γεια σας, ο άλλος τα έχει όλα έτοιμα. Και γνωρίζει και ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια. Τι είναι ο πρόεδρος της κάθε ομάδας, πόσο επηρεάζει τη διαιτησία, πού είναι φύλα προσκύμενος, με ποιους είναι καλός φίλος, σε ποιους σκύβει τη μέση του, σε ποιους δίνει παίκτες. Τι ατμόσφαιρα αντιμετωπίζουμε μέσα σε κάθε έδρα, ποια είναι η προϊστορία, τι έχει γίνει σε αυτό το γήπεδο άλλες φορές, τι πάθαμε πέρσι, τι έχει συμβεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν κάποιοι που τα γνωρίζουν αυτά, κερδίζουμε και χρόνο, αλλά και δεν πέφτουμε σε πλάνη, δεν πέφτουμε σε ιστορίες, να πούμε, περίεργες και να αποδεικνύεται ότι είμαστε αδιάβαστοι. Γιατί φέτος πολλές φορές αποδείχθηκε αδιάβαστος ο προπονητής.
Και το ξαναλέω, χωρίς να φταίει μόνο αυτός. Μέχρι να πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει, γεια σας. Και αυτό, η γνώση, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για το τι είναι ο κάθε παίχτης, τεράστια υπόθεση. Έλα εδώ, ναι, αυτός. Π.χ. αυτός είναι ο Μάτος. Περπατάει σαν κουρασμένος στην προπόνηση. Δείχνει ότι βαριέται, όμως λυσάει μέσα στο γήπεδο, παράδειγμα. Και έχει αυτό και αυτό και αυτό κάνει. Ναι μεν δεξιμπακ, αλλά μας έχει βάλει και 6-7 γκολ. Μην τον κλείνεις πίσω από τη γραμμή. Μην ευνουχίζεις την ομάδα. Είναι μάλαμα έξω, κάνει άριστη ζωή, αλλά μέσα στο γήπεδο γυρίζουν τα μάτια του. Φλερτάρει συνέχεια με την κόκκινη. Τρελαίνεται. Λέω, πήρα τώρα τυχαία έναν παίχτη. Έλα εδώ, αυτός είναι ο Λιμνιός. Ταχύτατος. Έκρηξη, πετάει την μπάλα αυτά, ναι. Πρέπει να δουλέψει στο ένα με έναν. Πρέπει να δουλέψει την τρίπλα του. Πρέπει να δουλέψει τα τελειώματά του. Αυτά δεν θα περιμένουμε να έρθει ένας ξένος. Και πόσο καιρό πρέπει να περάσει, πόσος καιρός πρέπει να περάσει για να καταλάβει και να δει τι είναι αυτός που είναι εκεί απέναντι. Άιντε από το μηδέν ξεκίνημα. Όταν μάλιστα τρέχουν υποχρεώσεις και σου λέει μεθαύριο παίζεις προκριματικά, ξεκινάς, όμιλοι, αυτά κρίνεται όλη χρονιά, είναι το financial fair play, κρίνονται εκατομμύρια ευρώ θα παιχτούν. Τι να προλάβεις να καταλάβεις. Γι' αυτό και είδατε ότι παίχτες χαθήκανε μέσα στη χρονιά, τα πιτσιρίκια φυσικό ήταν να μην ξέρει και στο τέλος απλά να ρίχνει ζαριές έτσι, άιντε, όχι πρόγραμμα, ούτε σχέδιο, τίποτα. Ρίχτα μέσα όλα. Ρίχτα και τα πιτσιρίκια, να έχουμε ένα άλοθη, να έχουμε να λέμε, είχαμε τραυματισμούς, βάλ τους. Και ό,τι κάτσει, γιατί εγώ δεν είδα πραγματικά όλη τη χρονιά βλέμμα στους πιτσιρικάδες και σταδιακή χρησιμοποίηση εκεί που η ομάδα κέρδιζε και 2 και 3-0, βάλ τον ένα τεταρτάκι, βάλ τον σιγά σιγά, από Οκτώβρη, από Νοέμβρη, από Δεκέμβρη, δεν το είδα πουθενά αυτό. Τώρα στο τέλος, μέσα στην αναμπουμπούλα είδα και για τον Τζιόλι και για όλα. Πάμε εδώ. Ναι. Όχι. Πάμε εδώ. Ναι. Δεν θέλει. Άστο. Λέω λοιπόν ότι αφού έχουμε κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον κάθε ποδοσφαιριστή και δεν μιλάω μόνο για τα χαρακτηριστικά του, τα παικτικά, αν είναι ταχύς, αν είναι γρήγορος, αν είναι αργός, αν είναι αλτικός, αν χάνεται μέσα στο παιχνίδι. Μιλάω και σαν χαρακτήρα, ότι ξέρεις κάτι, αυτός είναι πιο ευαίσθητος. Αυτός είναι, επηρεάζεται περισσότερο από μια κακή πάσα στην αρχή του παιχνιδιού. Πέφτει. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτός είναι η ζωντανή ιστορία του συλλόγου. Έχει βγει πρωταθλητής Ευρώπης, τον ξέρεις, ναι. Προέρχεται από τραυματισμούς, προέρχεται από εδώ. Από εκεί. Δηλαδή, να ξέρει ο καθένας τι είναι. Πάμε να δούμε πώς το ανεβάσαμε τώρα, τρίτη φορά το θέμα. Ναι! Ναι! Καλημέρα! Πάλι δεν. Έχουμε θέμα, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Λέω λοιπόν ότι αφού έχουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν τι είναι ο καθένας και σαν χαρακτήρες, ξεκινάμε με ένα πλεονέκτημα με τον καινούριο που έρχεται. Ξενημερώνουμε αυτός έτσι, αυτός αλλιώς, αυτός παραλλιώς. Πολύ σημαντικό. Σας λέω ένα άλλο απλό παράδειγμα, που είναι μια κατηγορία μόνος του. Αμρ Ουάρντα. Έρχεται και τον βλέπει στην προπόνηση ο καινούριος προπονητής, όποιος καινούριος, έτσι, να μαγεύει, να μην μπορούσε να του πάρει την μπάλα, να κάνει κλειστές τρίπλες, να την περνάει την μπάλα κάτω από πόδια του αντιπάλου, να σκοράρει, να περνάει κάθετες, στο γάμα αυτά, να έχει μια τρέλα. Δεν πρέπει να το εξηγήσουμε. Ναι! Έλα, πως καλημέρα. Καμιά πέντε έριξες, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, θέλω να μου πεις τον τρόπο. Ένας από τους πέντε ήμουνα και εγώ πριν, μην νομίζεις, επιμένω. Ήσουνα, δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, εντάξει, αυτό είναι το μηχάνημα. Πέφτουν όλοι μαζί. Να τώρα τρεις ακόμα να βουζίνω, αλλά τέλος πάντων. Σε ακούω λοιπόν, αδερφέ μου, σε ακούω. Καλημέρα, Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή. Ναι. Βέβαια, ο Ρουμάνος πήρε όλο το team που λες, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν όλο δικό του. Δηλαδή, ο Σβούρας ήταν κλασικός παραδοσιακός. Ναι, όχι, δεν μιλάω για τον Σβούρα. Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους. Τον Ιταλό είχε έναν για τις τιμένες φάσεις, είχε έναν άλλο για την έκρηξη, και άλλο για τη γυμναστή. Όλο ήταν δικό του το θέμα.
Ο Σβούρας μας άδειασε στο τέλος και πήγε μαζί του. Έτσι. Πες το, πολύ ωραία το λέει για τον Λουτσέσκου, πες το και για τον Σβούρα. Μας πούλησε ρε φίλε, θέλετε να ακούσετε την έκφραση. Το δικός μας άδειο και όχι μία φορά, φίλε, όχι μία φορά. Και άλλη μία, το έχει ξανακάνει φίλε. Θέλετε να πείτε, να πω τη λέξη προδότης, προδότης, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι, και αν, πρόσεξε, αν από το Ρουμάνο που είναι ξένος, που ήρθε εδώ, πώς σας πω, το ψιλοπεριμένω, από σένα που είσαι δικός μου άνθρωπος, που σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια και που είσαι εκεί, για να τους πεις στους άλλους τι σημαίνει όλο αυτό εδώ, δεν περιμένω φίλε. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Ελπίζω okay. Λοιπόν και ο Γιώργης και ο Ιβάν, ως γνήσιοι πόντι, να μην ξεχνούν. Γι' αυτό φίλε, άκου, σου πω ένα πράγμα. Εγώ τους ανθρώπους δεν τους γνωρίζω, δεν τους ξέρω. Ούτε συναναστρέφομαι, ούτε θα πω ότι είμαι στο περιβάλλον τους, ούτε καν ξέρω και ανθρώπους που τους ξέρουν. Λίγα πραγματάκια όμως γνωρίζω. Και είναι από τελείως άσχετες φάσεις. Από ανθρώπους που συνεργάζονται, από ανθρώπους που μεγαλώσαν στα ίδια μέρη, από τέτοια ρε παιδί μου. Και εκεί είναι η πιο ανώθευτη πληροφορία. Γιατί είναι και αγνή, είναι και ανιδιοτελής. Ένα πράγμα μπορείς μόνο να πεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσει. Δεν υπάρχει φίλε περίπτωση να ξεχάσει ο Πόντιος. Δεν υπάρχει. Κωνσταντίνε, επίσης, για να λέμε πάλι τα σίκα σίκα, αυτός ο τύπος που έχουμε για προπονητή, θυμήθηκε να βάλει τα πιτσιρίκια και μάλιστα της ΚΑΠΑ 19, ενώ είχε από την αρχή πιτσιρίκια, δηλαδή Μιχάη, δεν είναι το παιδί 30 χρονών, εντάξει, Θαμένος. Ο Λάμπρου, δεν είναι 30. Θαμένος κι αυτός. Μπράβο. Αυτούς λοιπόν, δεν τους χρησιμοποίησε λεπτό τόσο καιρό. Ακριβώς. Άρα, ήταν ζαριά άλλο. Τώρα. Δεν ήταν προϊόν σχεδίου, άλλο. Παιδιά. Μην τρώμε παραμύθια. Τώρα και εμείς... ακόμα και τώρα και ο τρόπος που τους χρησιμοποιεί τα παιδιά είναι για κάψιμο. Ναι. Είναι για κάψιμο. Δηλαδή έξι. Έχει πεθάνει τον Τζόλι να τον βάζει. Έτσι. Okay, τους έβαλε σε ήττες. Αυτό ξέρεις πώς γίνεται, αδερφέ μου. Εγώ ούτε προπονητής είμαι, ούτε ψυχολόγος. Κερδίζεις μέσα στη χρονιά 2-0, 3-0. Παίζεις μάτς κυπέλου. Τους δίνεις χρόνο. Όχι σε σημείο που η ομάδα δεν ξέρει από πού να πιαστεί. Όχι στην αναμπουμπούλα, ας πούμε. Παιδιά, Άλαν Ντάλατς Παρασκευή στο γάλα, ρίξε μέσα ρε, να πω ότι. Να, ότι δίνω και την ευκαιρία στους νέους. Γιατί είναι και πονηρός, να ξέρεις. Έτσι, και αυτό. Τι πονηρός που θέλει να γράψει βιβλίο, λέει. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Βιβλίο. Εσύ τον βλέπεις για πονηρό τον τύπο. Βιβλίο. Πάλι έκανε δηλώσεις. Τέλος πάντων, άσε, μη με διαολίζεις. Καλά, οι δηλώσεις που είναι φανταστικές. Είναι το, για βιβλίο που λέει. 3-9-27. Αδερφέ. Όπως λέω εγώ, πιθανότερο να γράψει bestseller προπονητή για πρωταθλητισμό δεν τον βλέπω. Βιβλίο τι, πώς γκρεμίζω κάτι που το βρίσκω έτοιμο και τα διαλύω όλα, τι βιβλίο. Μακάρι μη μας κάνει ο Ρέμπε καμιά έκκληση και τον κρατήσει, δηλαδή ειλικρινά. Θα είναι μεγαλύτερη χασούρα από το να τον πληρώσουμε. Πρόσεξε. Ακόμα και αν γίνει αυτό, τι στάση θεωρώ εγώ ότι πρέπει να κρατήσουμε. Ναι, φυσικά θα μας χαλάσει τη διάθεση, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν θέλει αυτόν τον προπονητή. Όχι επειδή έχει προσωπικά μαζί του. Επειδή δεν τον πιστεύει, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δεν πιστεύει ότι αυτός έχει τις δυνατότητες, έχει τα φόντα, έχει το χαρακτήρα, έχει το μέταλλο, έχει την εμπειρία να γυρίσει όλο το έργο. Έτσι. Τι θα κάνουμε άμα τον κρατήσουν, θα πιούμε το ποτήρι και θα πούμε. Ναι. Ας δούμε λοιπόν τι θα είναι αυτό που θα παρουσιάσει, αυτό το οποίο θα το χτίσει ο ίδιος. Και θα δώσουμε πάλι ένα διάστημα, μήπως και, ναι. Γιατί αν το κάνει δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε μπράβο ρε μάγκα, τελικά είχες δίκιο και εμείς ήμασταν λάθος που νομίζαμε ότι δεν μπορείς. Δεν θα το κάνουμε. Μακάρι, υπάρχει καμία εμπάθεια από κανέναν μας. Άμα αρχίσει να κάνει σερή νίκες και η ομάδα να παίζει μπαλάρα και να προκριθεί και στις Ευρώπες και να πάρει και πρωτάθλημα, θα του πούμε: όχι, εμείς δεν θέλαμε με σένα, αλλά θέλαμε με άλλον που είναι φίλος ή γνωστός. Ούτε καν, παιδιά, έτσι, το καταλαβαίνετε. Τελικά, εντάξει, τώρα αυτά που λες δεν είναι για βιβλίο, για παραμύθι. Ναι. Άμα υπάρχει ένας που πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει. Αυτή το ξεκίνησε. Αυτός το ξεκίνησε. Δεν έχουμε πολλές. Υπομονή. Θα το πιούμε το ποτήρι για αυτό. Έγινε Θοδωρή. Να σε καλά. Λοιπόν, βάζω την εισαγωγή σου λέει και πορώνομαι να ξέρεις. Γεια σου ρε Δημητράκη, να σε καλά. Πάμε εδώ. Ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο. Παιδιά, έχουμε σήμερα ζήτημα. Τι να κάνουμε. Αναβουσβούν τα μπιμπλίκια. Εδώ. Ναι.
Συγγνώμη για την ταλαιπωρία σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ναι, έλα, Στελάρα μου, έλα. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Κωστή, θυμήθηκα τώρα το 3-0 με τη Λαμία στο δεκάλεπτο, που δεν χρησιμοποιήσει κανέναν, που όταν είσαι στην Τούμπα 3-0 στο 11 και δεν χρησιμοποιήσει κανένα πιτσίρικα, πάει να πει ότι δεν είναι στα πλάνα σου και δεν τον πιστεύεις αυτό το σενάριο. Ναι. Ναι, δεν τον βλέπεις ρε παιδί μου. Δεν έβλεπε ούτε τον Μιχάη και τον Λάμπρο. Και να θυμίσω στους παίκτες με την ομάδα που παίζουν την Κυριακή, τότε για τον τερματοφύλακα της Λαμίας, το Βελίδη, που έφαγε 3 γκολ, χαλάσανε τον κόσμο, ξεφτυλίσανε τα πάντα, ξεφτυλίσανε το προσωπικό. Το βιέσαινα τον, έφυγε στην Κύπρο εξόριστο να παίξει μπάλα αλλού σε άλλη γη. Όταν έφαγε 4 από αυτούς, τρώγανε οι άλλοι 4 και 5 στο ημίχρονο και έβγαινε over 3,5 από ημίχρονο, δεν έτρεχε τίποτα. Ήταν μια χαρά. Τον άνθρωπο τον ξεφτυλίσανε. Με αυτούς τους ξεφτυλισμένους παίζετε την Κυριακή, ρε. Με αυτούς. Με αυτούς τους ξεφτυλισμένους παίζετε την Κυριακή που έχουν χρησιμοποιήσει ό,τι βρώμικο, ό,τι σαπίλα υπάρχει, την έχουν χρησιμοποιήσει. Με αυτούς. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει, ρε φίλε. Κλέβω το παιδί μου στο τάβλι. Πόρτες ανάπηρες. Τσαμπουκάδες, ναι, τραμπούκους, ναι. Βρυσίδια, φτισίματα. Αυτούς φίλε. Όλα αυτά. Κερκίδα, με τηλεβόα, με τουντούκα. Έτσι. Αυτούς. Μπείτε μέσα, γιατί πάω και σε εκεί που, στον ΠΑΟΚ φίλε, εκεί που περιμένεις τη μεγαλύτερη χαρά σου δίνει τη μεγαλύτερη πίκρα. Και εκεί που περιμένεις τη μεγαλύτερη αλλά πίκρα και τη μεγαλύτερη χαρά. Σωστό. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ φίλε. Εντάξει. Δώστε μας αυτή την ικανοποίηση. Δώστε μας. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε το προπονητή. Το γουστάρετε, δεν το γουστάρετε. Παίξτε για αυτόν τον κόσμο που σας έχουμε δώσει τα πάντα, έχουμε κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα και έχουμε πάρει μόνο πίκρα. Να σου πω κάτι, θα πω κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει, αλλά θα το πω. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Αν έχει αποφασίσει ο Ιβάν να μην τον κρατήσει αυτόν τον προπονητή, αρκεί ένα τηλεφώνημα, αρκεί μη βιντεοκλήση που θα τους πει δύο κουβέντες. Δύο κουβέντες. Ότι ξέρετε, τελειώσαμε με αυτό. Λέω υποθετικό σενάριο, έτσι. Αν έχει αποφασίσει, να μην τον κρατήσει. Αλλά αν έχει αποφασίσει να τον κρατήσει, μπορεί πάλι να τους πει. Μαγκές, η δεύτερη θέση. Αυτός είναι. Παίξτε, γιατί αύριο δεν θα είστε εδώ. Δεν ξέρω κάτι να βρει να πει. Αν όμως έχει αποφασίσει να μην κρατήσει αυτόν τον προπονητή, θα μπορούσε να τους πει συγκεκριμένες κουβέντες. Ότι εμείς ήμασταν και πριν, θα είμαστε και μετά. Κανονίστε. Θέλω από εσάς, θέλω να παίξετε για μένα. Ένα ματς. Αυτό το ματς, πάρτε το για μένα και μετά θα δούμε πώς θα σχεδιάσουμε το αύριο. Αυτό δεν θα τους έδινε φτερά. Βέβαια. Δεν θα σε κάνει. Εμένα με κάνει τούρμπο φίλε, 105 κιλά, θέλω να μπω με το σκαρπίνι και με το σκεμπέ και να ρίξω δύο κλωτσιές και να αποβληθώ. Έτσι, στο 8 πιστεύω. Να πούν καλά, έβαλα αυτόν με την κοιλιά. Φαντάζεσαι. Θέλω όπως και άλλοι χιλιάδες παοξίδες φίλε. Αυτή είναι η τελευταία χαρά που μπορείτε να μας δώσετε, τίποτα άλλο. Στέλιο. Τελευταία χαρά, ούτε η δεύτερη θέση με νοιάζει, ειλικρινά σου μιλάω, ούτε τίποτα. Θέλω να τους πάσω το αίτητο μέσα στο σπίτι τους, μπορείτε ρε φίλε. Θα απαλύνει λίγο την πληγή που ανοίξανε φέτος και την ποτίζουν συνέχεια με αλάτι. Συνέχεια πώς με το αλάτι. Λέει το τραγούδι, μια τελευταία χάρη κάνε. Έτσι. Έτσι θα τελειώσω, φίλοι. Το μεσημέρι μπορούμε να τα πούμε και εντάξει. Θα τα πούμε. Κόσμο, δεν ξέρω, δεν. Σε φιλό. Αλλιώς καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, θα τα πούμε. Τι θα χαιρετούμε από τώρα. Γεια σου, Στελάρα μου. Κόσμο, εντάξει, θα βρει άκρη. Θα βρει. Φιλιά. Έγινε φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Ναι. Και συγγνώμη για την ταλαιπωρία σήμερα. Ναι, έλα. Έλα, Κωσί. Καλό στο παιδί. Καλημέρα σου. Καλό τον. Από το όμορφο Δίον. Από το Δίον, σόπαρε φίλε. Τι λες μεγάλε. Μπράβο. Από το ιστορικό. Βεβαίως, έχω έρθει κιόλα. Πρόσεξε. Από το ιστορικό Δίον, όχι όμορφο απλά, αλλά και ιστορικό. Εκείνα τα μέρη είναι ιερά, φίλε. Καταρχήν, να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου το Στράγκο που σε ακούει καθημερινά. Τέλεια. Χαιρετίσματα λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, θα μ' αφήσει όμω, δεν θα με κλείσει. Θα μ' αφήσει λίγο να σε πω ορισμένα πράγματα. Γιατί να σε κλείσω. Μπορεί να πονέσουν, γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Δεν είμαστε ο ίδιο παδικό. Δεν πειράζει. Και δεν πειράζει, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Μόνο δεν θέλω να βρίσει. Έτσι. Και άμα διαφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε. Καταρχήν, τι ομάδα είσαι. Όχι. Προς Θεού. Μόνο δεν θα βρει. Τι ομάδα είσαι. Γιατί σε ακούω καθημερινά και στο καφενείο. Χαίρομαι. Τι ομάδα είσαι, πες μου. Μία είναι η μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Άρα είμαστε ίδια ομάδα. Αγνή, καθαρή, όχι. Άρα είσαι Παοξάκη.
Όχι, εσύ, αφού εσείς δεν θεωρείτε ότι είστε Έλληνες. Εσείς μόνοι σας λέτε ότι είστε Βούλγαροι. Τώρα θα σε κλείσω. Όπα. Σε κλείσα. Είδες τι ώρα που σε κλείσα. Μόνοι μας θεωρούμαστε. Πότε. Αυτό το λένε οι ανιστόρητοι. Αυτό το λένε ξεφτυλισμένοι. Αυτή την κουβέντα όχι. Και μου λες να μην σε κλείσω. Μόνοι μας λέμε ότι είμαστε αυτό που λέμε. Ούτε καν αυτή την κουβέντα. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Εδώ. Ναι. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Πάντα σε ακούω, πρώτη φορά σε παίρνω. Χαίρομαι. Το όνομά σου. Ο Γιάννης είμαι, ο Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη. Ακούω χρόνια. Γνώριμη η φωνή σου πάντως. Γνώριμη η φωνή σου μου είναι. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Είχαμε μιλήσει μια φορά, αν θυμάσαι, σου είχα πει για τα τέλη. Κάτσε ρε, εσύ δεν είσαι που λες ηθοποιό τον Θανάση. Τον ηθοποιό τον. Το Δημόπουλο. Τον μεγάλο τον ηθοποιό. Τον Δημόπουλο, εσύ δεν τον λες. Ναι, α, είδες που σε ξέρω και σε γνωρίζω. Ναι. Μόνο σε αυτόν παίρνω και τώρα πρώτη φορά σε σένα. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου λέω μου είναι γνώριμη φωνή σου, επειδή τα ακούω τα παιδιά. Άρα το είναι ηθοποιή. Ηθοποιή. Άρα μεγάλη. Μεγάλη ηθοποιή. Θανάση. Αγαπημένη και οι δύο, να ξέρεις. Και οι δύο. Και εσείς αγαπημένος και όλοι. Και, όλοι και, το στελάκι που είναι, και το στελάκι που είναι μαζί τους είναι τα καθαρά παιδιά, να ξέρεις. Ασχέτως που. Ξέρω. Απλά συνυπήρξαμε για πολλά χρόνια και με τον Θανάση Δημόπουλο. Και καλά, τον Λεοντιάδη τον γουστάρουμε έτσι κι αλλιώς και για άλλους λόγους. Πέρα από την εκπομπή και πριν και σαν παίκτης και σαν ιδιοσυγκρασία. Εγώ έχω με τον Μιχάλη και με τον Μιχάλη και τον Θανάση έχω και σχέσεις χρόνια. Μπράβο. Χαίρομαι. Σε ακούω λοιπόν. Να σου πω πέντε πράγματα. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εγώ έχω κάποια παράπονα από το, όχι από το Σαββίδη. Ο Σαββίδης είναι ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι πατέρας μας, είναι αδερφός μας, είναι. Φυσικά. Αυτό δεν Σαββίδη. Αλλάζει παρά τα λάθη. Δεν παρά αλλάζει με τίποτα. Εννοείται. Με τίποτα και ποτέ. Δεν αλλάζει. Και θα τον ευχαριστούμε σε όλη μας τη ζωή. Θα τον ευχαριστούμε και το ευχαριστώ είναι λίγο για τον Σαββίδη και για την οικογένειά του. Έχει γράψει ιστορία, αδερφέ μου. Έχει γράψει ιστορία και δεν ξεγράφει. Έχει, ο Σαββίδης προσπάθησε. Αυτό το σάπιο κατεστημένο 160-70 χρόνων να το πολεμήσει, όσο προσπάθησε το κατάφερε, λίγο ή πολύ το κατάφερε, σχεδόν το κατάφερε, γιατί ίσως είναι και ο μοναδικός που τα έβαλε ευθεία με όλο αυτό το κατεστημένο. Από εκεί και ύστερα θέλω να πω πέντε πράγματα και να σου πω ότι αν αυτή η ψεύτικη κατηγορία η φετινή, γιατί βρήκαν έναν τρόπο εδώ και χρόνια να κόβουν βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και όποιος το δει, ο ΠΑΟΚ έχει κάθε χρόνο βαθμούς μείον με το Σαββίδη. Ρεκόρ στον κόσμο, αδερφέ. Ρεκόρ παγκοσμίως. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, δεν θα πρέπει να ελεγχθεί, εγώ δεν θα πω αν είναι ένοχοι ή αθώοι. Αυτό το κρίνει η δικαιοσύνη. Εγώ δεν θα πω καν αν είναι ένοχοι ή αν είναι αθώοι. Θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ να ελέγξει ή να κυνηγήσει, όπως θες πες το ρήμα, για πολυιδιοκτησίες ή για πραγματικές ιδιοκτησίες όσον αφορά σχέσεις του Ολυμπιακού με κάποιες ομάδες. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή. Φυσικά. 100%. Δεν θα πρέπει να δει τι συμβαίνει με την υπόθεση Άρη Ολυμπιακού, με την υπόθεση Λάρισας Ολυμπιακού, με την υπόθεση Πανιωνίου Ολυμπιακού. Ξαναλέω. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ένοχοι ή αθώοι. Δεν θα πρέπει όμως αυτές οι περίεργες συναλλαγές που όλοι τις γνωρίζουμε, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ να το κυνηγήσει. Γιατί, ρωτάω, αν ο ΠΑΟΚ ήταν στη θέση τους, δεν θα τον είχαν κυνηγήσει. Όχι, θα τον είχαν 550 φορές. Θα μας είχαν ξεσκίσει, φίλε. Όχι, θα μας είχαν κυνηγήσει. Ακριβώς. Στήσανε φέτος ο ΠΑΟΚ, πάτησε ως συνήθως την Πανανόφλουδα τη φετινή. Γιατί ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε ότι ήταν πρώτος μέχρι τον Ιανουάριο. Έγινε μπάχαλο η ομάδα με αυτή την ψεύτικη και κατασκευασμένη ως συνήθως κατηγορία. Ναι. Και από εκεί και μετά και με τεράστια λάθη των παιχτών και με πολύ μεγαλύτερα λάθη του Φερέιρα. Σωστό. Χάθηκε η φετινή χρονιά. Την περιέγραψες με τον πιο γλαφυρό τρόπο τη χρονιά. Μέσα σε μια πρόταση. Ναι. Τη δουλειά τους την κάνανε. 100%. Σε βγάλανε από τη συγκέντρωσή σου, σε βγάλανε από το στόχο σου, σε κάνανε να ασχοληθείς οι ξένοι παίχτες να θεωρούν ότι. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, ξένοι είναι δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ξένοι. Μπορεί να πιστεύαν αυτοί ότι θα πάω και θα πέσει στη Β' Εθνική, δεν το γνωρίζεις αυτό. Ναι. Και έτσι να χαμήλωσαν ταχύτητα. Ναι. Φταίει και ο Φερέιρα που δεν μπόρεσε ούτε να διαχειριστεί, ούτε να εμπνεύσει αυτό το σύνολο. Δεν μπόρεσε να το εμπνεύσει, δεν μπόρεσε να τους δώσει, να τους κρατήσει συγκεντρωμένους, γιατί και ο ίδιος δεν είναι συγκεντρωμένος. Ναι. Και από εκεί και ύστερα κάναν τη δουλειά τους. Πάλι και φέτος κάναν τη δουλειά τους. Δεν θα πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτές τις σχέσεις τις περίεργες να τις κυνηγήσει. Ανελέητα, αν ρωτάς εμένα. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Είναι το λιγότερο κρίμα. Να ζεις σε μια πόλη η οποία έχει ένα περιφερειακό που σκοτώνεται ο κόσμος, γιατί αν δεις πόσους νεκρούς έχει κάθε χρόνο αυτός ο στραβός περιφερειακός της Θεσσαλονίκης, θα καταλάβεις.
να ζεις μια ζωή σε ένα κράτος εν κράτη μόνο για την Αθήνα, να είσαι από τη Βόρεια Ελλάδα και να βγαίνεις στα ραδιόφωνα και να σε ρωτάνε τι ομάδα είσαι και να λες Ολυμπιακός. Είναι το λιγότερο ξεφτύλα. Τραγικό. 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 Σε ευχαριστώ, τραγικό. Αδερφέ. Να είσαι γεια καλά. Σου, να παίρνεις πιο συχνά. Σε χαιρετώ. Γεια σου, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι. Κώστα. Ου. Πού είσαι, Κώστα. Εδώ, πού να είμαι. Λοιπόν. Δεν είναι, δεν είναι μαγνητοφωνημένη. Ναι. Ζωντανή είναι. Δεν σε λέω. Αυτός ακόμη είναι εκεί στη Μεσύμβρια και προπονεί παίκτες. Ακόμα ναι. Μπράβο. Λοιπόν. 3-9-27. Τρία μάτς ακόμα. Λοιπόν, το τι θα γίνει να μετά. Να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Σαφώς και τον ευχαριστούμε τον Σαββίδη. Σαφώς και είμαστε μαζί του. Σαφώς και τον υποστηρίζουμε. Αλλά προσωπολατρία, φιλαράκι. Έχω πει πάρα πολλές φορές. Επίτρεψέ μου, μισό δευτερόλεπτο μόνο. Έχω πει πολλές φορές. ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλα. Από όλους τα τέσσερα γράμματα. Ήταν, και ήμασταν, ΠΑΟΚ ήταν εδώ. Ήμασταν ΠΑΟΚ και πριν τον Ιβάν. Χωρίς αυτό να αφαιρούμε τίποτα από όλα όσα τα τεράστια που έχει δώσει, έτσι. Δηλαδή θέλω να, είμαστε, έτσι, να μην είμαστε αγνώμονες, ναι κριτικοί, αλλά να μην ξεχνάμε, παιδιά. Είναι λάθος να σκαλίζουμε και να αποκαθυλώνουμε. Ναι, με λάθη, έτσι. Ναι, με παραλήψεις, ναι, όλα αυτά. Παιδιά, έτσι, το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι υπηρέτης του ΠΑΟΚ. Έτσι, το ξέρει. Ήμασταν από πριν εδώ, θα είμαστε και μετά εδώ. Ακριβώς. Λοιπόν. Να μην έρθει αυτή η ώρα, αλλά αν έρθει, θα είμαστε και μετά φίλε. Εδώ. Να μην έρθει, φίλε. Να μην έρθει, γιατί λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ λοιπόν. Μεγάλη υπόθεση. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εμείς για ένα σαλέ. Έτσι. Ναι. Ένα ξενοδοχείο. Κατηγορηθήκαμε και καλά για συνειδιοκτησίες. Όχι, κατηγορηθήκαμε. Μας τρέλαναν φέτος. Ναι. Έφτασε κόσμος λοιπόν. Να με ρωτάει, ρε Κωστή. Μήπως, δηλαδή πραγματικά, Κωστή, μήπως έχουμε κάνει, μήπως όντως αγοράσαμε την Ξάνθη, μήπως έχουμε κάνει παρανομία, μήπως, δηλαδή μπήκε ο κόσμος, του βάλαν το μικρόβιο το κόσμο, λες και αν ήθελε αυτός να πάρει την Ξάνθη, θα έστελνε έναν ξάδερφό του να πάρει και θα τον έβαζε μέσα από τα γήπεδα, δεν το μάθαινε κανένας, σας θέλω να πω. Έτσι. Και στο κάρτα της γραφής είναι ο ξάδερφός του, να πούμε, δεν είναι ο ίδιος, δεν είναι το όνομά του πουθενά. Ρε φίλε, μέχρι και σε ένα βαθμό συγγένειας θα μπορούσε να έχει ομάδα κάποιος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά... πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Αυτή γράφε λίγο. Ντουρμισάη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Κραχτή περίπου. Ναι. Φετφαντζίδης. Δύο το κρατούμενο. Ματέο Γκαρσία. Τρία το κρατούμενο. Η πιο καραμπινάτη. Ναι. Που... Και, όλος αυτός ο διάβολος, ρε παιδί μου, ο διάβολος. Ο διάβολος, το η Ντέγες, η Όπης, το λένε και σαν τα κάρτα, ναι, η Ντέγες, η Όπης, ασχέτως με ποιο τρόπο, αλλά υπάρχει διάβολος, ρε παιδιά. Ναι. Τώρα φάνηκε περισσότερο από ποτέ, το ξέρουν και ήδη οι Αριανοί. Έτσι, αυτή, πρόσεξε τώρα, το σαλέ δεν έχει καμιά σχέση με αγωνιστικό. Τίποτα, δηλαδή, τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει, έτσι, ρε παιδιά, τώρα. Δεν έχει καμία σχέση με το αγωνιστικό. Από την άλλη μεριά... Τους έχει κάνει μισή ομάδα. Άμεση σχέση με το αγωνιστικό. Αυτό πώς λέγεται ακριβώς, για να το καταλάβουμε. Έλα ντε, πώς λέγεται. Δεν λέγεται εξαρτώμενη... Σχέση. Εξαρτώμενη αλληλεγγύη, να το πω έτσι. Σχέση, ναι, ναι, σχέση. Ναι. Σχέση. Τι είναι αυτό δηλαδή, τι ακριβώς είναι, για να μας το δώσουν να το καταλάβουμε. Τι, δηλαδή, είναι τόσο κολλητά φιλαράκια. Τι να μας δώσουν να καταλάβουμε. Μα τι να καταλάβουμε. Ο ένας των άλλων. Μα τι να καταλάβουμε. Ποιον δουλεύετε ρε, σε αυτή τη χώρα, ρε. Ποιον δουλεύετε σε αυτή τη χώρα. Ποιον προσπαθείτε να δουλέψετε σε αυτή τη χώρα. Ο ένας, να πούμε, είναι στην ιδιοκτησία και ο άλλος είναι, να πούμε, τέτοιο. Βοηθάμε τους φίλους μας. Και έχεις τον κοντό, να πούμε, την άλλη, το αλογάκι, να πούμε, να βγαίνει και να σου λέει δεν είναι εξαρτωμένη, ναι, ναι, σχέση. Εσύ ρε φιλαράκι κοντέ. Εσύ ρε φιλαράκι κοντέ που τα παίρνεις, να πούμε, από τρεις πλευρές από το χοντρό. Από τρεις πλευρές τα παίρνεις. Επαγγελματικά μιλάς πάντα, έτσι.
Ναι, 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 επαγγελματικά, ναι, ναι. Είναι και μέσα, να πούμε, στον Ολυμπιακό δικηγόρος και στα ναυτιλιακά του Χοντρού και κάπου αλλού. Από τρεις πλευρές τα παίρνει. Από το Χοντρό. Έτσι. Εσύ ακριβώς... Δεν υπάρχει σχέση εκεί. Ναι. Εσύ ακριβώς τι σχέση έχεις. Ή ο Πανιώνιος, ας πούμε τώρα, τι ακριβώς σχέση έχει με τον Μαρινάκη. Για να καταλάβω. Τι να καταλάβεις. Όλα αυτά δηλαδή δεν υπάρχει επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού να τα ψάξει. Πού είναι η Μαρούπα να βγάλει καμιά φωτογραφία. Επαγγελέα. Πού είναι η Μαρούπα κανονικά να βγάλει φωτογραφίες. Ναι, κανονικά. Με το που βγήκε η ανακοίνωση του Άρη ότι ξέρεις εγώ θα πάρω τον Ματέο Γκαρσία και θα τον πληρώσει ο Ολυμπιακός και θα τον πάρω εγώ και το ένα και το άλλο. Έπρεπε να έχει βγει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να έχει μπει μέσα στο Χαριλάου και να τους έχει κάνει φίλο και φτερό. Φίλο και φτερό! Και δεν κουνήθηκε τέτοιο. Φίλο δεν κουνήθηκε. Πλάκα μας κάνουνε, ρε. Πλάκα μας κάνουνε. Κάνε επίλογο, αδερφέ, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Κάνε επίλογο. Έγινε. Ευχαριστώ. Άντε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένουμε ομάδα. Μένουμε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία ερευνών ραδιοφωνικής ακροαματικότητας και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουγες χτες, πες ελεύθερα αθλητικό Λίμπερο 107,4. Μπες στη φάση. Στήριξε την παρέα σου. Ακούω τον αθλητικό Λίμπερο 107,4 και το δηλώνω. Ναι, γεια σας. Ψαραγορά Αιγαίων. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ψάρια έχετε. Κάθε λίγα. Έχουμε τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, μπαρμπούνια, κουτσομούρα, σαργό, γλώσσα, ζακέτα, μπακαλιάρο, γάβρο, μαρίδα, κολλιό, σαυρίδια, σκουμπρί, μελανούρι, λιθρίνη, καθάρι, σφυρίδα, συναγρίδα, ξυφία, σολομό, κέφαλο, τόνο, παλαμίδα, γαλαίο, πεσκανδρίτσα, ζαργάνα, λούτσο, ρίνα, σκορπιό, χριστόψαρο και λιδονόψαρο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Μην πελαγώνεις. Έλα στο Αιγαίον. Ψαραγορά Αιγαίων. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, ανοιχτά και τις Κυριακές. Κι αν θέλεις, στα ψήνουν και τα τρως επιτόπου ή στα φέρουν και στο σπίτι. Αγίου Δημητρίου 70, έναντι Διοικητηρίου. Τηλέφωνο 2310-214.000 και Θεσσαλονίκη 40, Ωραιόκαστρο, δίπλα στο Κονταξοπούλιο. Τηλέφωνο 2310-69-56-66. Ψαραγορά Αιγαίων. Έλα και θα ψαρώσεις. Βλέπουμε, προσέχουμε, αλλά επιμένουμε στα καλύτερα και προλαβαίνουμε τις συμφέρουσες τιμές του Opticon Express. Αγοράζοντας δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου μόνο με 50 ευρώ και ένα χρόνο εγγύηση. Προνοήσαμε με έγκαιρες παραγγελίες για να μπορούμε να σας προσφέρουμε ακόμη και τώρα εξαιρετική ποικιλία με τη δυνατότητα για συμφέρουσες αγορές και σε επώνυμα γυαλιά. Γιατί το Opticon Express πάντα επιμένει να μας προσέχει. Προλάβετε τώρα δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου μόνο με 50 ευρώ και ένα χρόνο εγγύηση. Opticon Express, Παύλου Μελά 11, στα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου 28 και στη Νέα Ευκαρπία Πολυτεχνείου 23. Opticon Express, τα οπτικά σας καταστήματα. Στη Μαρμαρίδης Έπιπλα βρίσκεται ολοκληρωμένες προτάσεις επίπλωσης από 990 ευρώ. Με άμεσες παραδόσεις, με δωρεάν μεταφορά σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, με 12 άτοκες δόσεις και πάντα με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός, με πληθώρα θέσεων εργασίας. Εσύ θα μείνεις πίσω. Παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά. Πού? Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Πληροφορίες 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Στην υγειά μας. Γεια μας. Αλήθεια, μένεις εδώ κοντά? Ούτε κοντά ούτε μακριά. Δεν μένω πουθενά. Τι πουθενά? Πουθενά. Πήρα δώρο αφρό βουλκανισμό από την ΟΤΕΚΟ και δεν μένω από λάστιχο ποτέ και πουθενά. Δεν κατάλαβες. Άλλο ρώτησα. Τι? Επειδή τη μηχανή σας τη σκέφτεστε συνέχεια, ελάτε στην ΟΤΕΚΟ. Γιατί με κάθε κτεομωτό παίρνετε δώρο αφρό βουλκανισμού ΒΙΡΘ. ΟΤΕΚΟ. Κλείστε τώρα ραντεβού στο 102030. Όροι και προϋποθέσεις στο oteco.gr. Τα play-off της Super League στην Ovibet. Με 0% γκανιώτα, πάνω από 500 αγορές σε κάθε αγώνα και πρωτότυπα Novi Special στοιχήματα. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Η συνθήκη γκανιώτας αφορά την επιλογή νικητής αγώνα πριν την έναρξη σε επιλεγμένα παιχνίδια με την ειδική ένδειξη.
κυρίε Δεσπίνηδε και κύριοι φίλε και φίλοι τη Καλοφαγία, είμαστε ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρι για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουζουκάκι, σουζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και. Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου! Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 18 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Στον υπέροχο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο μας. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750. Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Το τελευταίο πράγμα που ζητάμε: νίκη την Κυριακή, διπλό, σπάστε τους το αίτητο, τιμωρήστε τους αλαζόνες. Και μετά βλέπουμε. Και μετά βλέπουμε. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε εσείς. Θυμίζω ότι κορυφαίο κρεατικό στην πόλη, στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, πεντανόστιμα και κλεκτά, όλα υπέροχα, 705-750, δηληβεριά και με χώρο δίπλα, ξεχωριστό, με απόσταση στα τραπέζια όπως πρέπει. Ο Δημήτρης έχει κάνει και πάλι τέχνη. Όποιος πήγε, κόλλησε. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, εξαιρετικά πεντανόστιμα. Πεντανόστιμες. Οι τέντες, βέβαια, εκλεκτές. Τις λιγουρεύεστε, τις τέντες. Τέντα Home και πέργολα και αντενημική ζελατίνα και μια τέντα να γλύφει στα δάχτυλά σου. Τρως το Δημήτρη και μετά πας τέντα. Στην Τέντα Home. Και ανατολικά 430-011, αλλά και δυτικά στην Πολύχνη, ανεβαίνοντας στην Αγνώστου Στρατιώτη. Και βέβαια, κλιμάρτ, ψήξη, θέρμανση. Εκεί αυτός γνωρίζει, ο Κώστας και ο Σες, Ντάικιν και όχι μόνο, γραβιά και δελφών γωνία. Και βέβαια, στο 9-17-6-46 βάζετε το μαραφέτη και ησυχάζετε. Πρώτο όνομα στα κλιματιστικά. Πάμε λοιπόν να μιλήσετε εσείς. Ναι! Όχι, πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα. Έχουμε ένα ζητηματάκι σήμερα, συγχωρέστε μας που ταλαιπωρήστε, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλημέρα. Ναι! Καλημέρα, καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα, μ' ακούες? Βεβαίως, καλημέρα, ναι, σας ακούμε. Καλημέρα, Κωστή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Είσαι ο... άκουσα όλα... είμαι ο Γιώργος. Γεια σου, γεια σου. Καλαβασίδης από την Τούμπα. Γεια σου, ρε Γιώργο, στη γειτονιά μου. Έλα. Τούμπα, κάτσε, Τούμπα πού, μήπως είμαστε και γείτονες. Για πες, Τούμπα πού. Στο ύψος στα Άγιο Θεράποντα. Α, κοντά είμαστε, φίλε, κοντά. Ναι. Κοντά. Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Για πες λοιπόν, σε ακούω. Λοιπόν, άκουσα όλα τα παιδιά που είπαν για παρεδώσε του χοντρού από κάτω με τις άλλες ομάδες, ναι. Αλλά ξέρεις, εμείς δεν είμαστε, από εδώ δεν μπορούμε να τους κυνηγήσουμε, γιατί αυτοί έχουν τις παράγκες. 80% το ΜΜΕ καταρχήν. Και όλο το σύστημα και την κυβέρνηση και όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση. Θα μας έρθει στα μούτρα μας, θα μας έρθει. Άσως να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Ναι. Σκοπός είναι να κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει. Ναι. Μα βλέπεις ότι εδώ τώρα υπάρχουν τόσα δικαστικά μέτωπα ανοιχτά, τόσο κραχτές περιπτώσεις για στημένα μάτς, για απειλές, για αυτά, για το ένα, για το άλλο, για παγωγές δημοσιογράφων, δηλαδή τόσα μέτωπα ανοιχτά και δεν μπορείς, και έτσι και για το Νουρ ένα, τόσα μέτωπα και δεν μπορούν να βρουν μια άκρη να πούνε ένοχος, μέσα, υποβιβασμός, αυτό, ένα, δύο, τρία, δεν μπορούν. Βρίσκουν τρόπο. Δεν βρήκαν, λέει, ένα πουκ να ανοίξουν ένα τηλέφωνο. Δεν θέλουνε. Ναι. Δεν θέλουνε. Προστατεύονται. Δεν είδες φωτογραφία του χοντρό αγκαλιά με τον... Με τον Κούλι. Δεν τον ξέρω, λέει. Δεν τον ξέρω. Τι το ξέρει, γιατί ήταν αγκαλιά. Έτσι για πλάκα ήταν. Εσύ έτσι αγκαλιάζεσαι. Με τον καθένα. Εδώ ο Κούλης με τους συνεργάτες από μακριά, με τα χέρια, και με αυτόν ήταν αγκαλιά. Φαντάζεσαι. Έχουμε να παλέψουμε με όλο αυτό, παιδιά. Αλλά τουλάχιστον, εγώ είμαι της γνώμης ότι 80% φταίει ο προπονητής και 20% φταίνει οι παίκτες. Ναι. Γιατί αν ο προπονητής δεν σε εμπνέει,
δεν σε κάνει όρεξη, παιδί μου, να παίξει. Ναι. Έχω... Ναι. Η ανακατοσούρα αυτή μετά πάει και μέσα στο τέτοιο, ναι. Ξέρεις. Αν πρέπει... στα αποδυτήρια. Ναι. Αν πρέπει να το μοιράσουμε σε αυτές τις δύο πλευρές, γιατί είναι και άλλα πολλά πράγματα και εκτός γηπέδου, έτσι. Σκέψου το, πάει διαδοχικά. Δηλαδή προπονητής, παίχτες μεταξύ τους, αποδυτήρια. Όλα. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και μια αλυσίδα. Όταν... Ναι. Στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, όταν έδωσε την μπάλα στον, την παλιά, την, το έτοιμο γκολ στον. Πώς το λέγανε, ξέχασα. Και το έβαλε και τον έδειχνε ότι εσύ πήγαινε να τον χαιρετήσει, παιδί μου, να, ούτε να κάνουν, να καλιαστούν, παιδί μου, που βάλανε γκολ. Ναι. Και του γύρισε την πλάτη. Με τον Όφη, με τον Όφη λες. Με τον Όφη. Ο Λιμνιός που έκανε το 1-2 με τον Μπίσεζο. Στον Μπίσεζο. Άμπραο. Αυτό δεν σου λέει κάτι. Πολλά. Αυτό λέει ότι δεν τα πάνε καλά τα παιδιά. Ένα πράγμα που πέρσι και πρόπερσι ήταν, να σας πω ότι είναι τα θεμέλια για όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτή η σχέση, είναι τα αποδυτήρια. Είναι η οικογενειακή ατμόσφαιρα, είναι το δέσιμο μεταξύ των παιχτών. Που φέτος φαίνεται ότι απλά δεν υπήρχε. Αν μέσα στην οικογένειά σου ένας, δύο άτομα, η οικογένειά σου αποτελείται πέσω από πέντε άτομα, έτσι. Χαλάει όλο. Δύο άτομα έχουν πρόβλημα, δύο. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε όλη την οικογένεια. Ναι. Το ερώτημα είναι πώς... υπάρχει ερώτημα όμως. Πώς αυτοί οι ίδιοι, γιατί πάνω κάτω, οι ίδιοι είναι το ότι ήρθε και χάλασε ο εσύ το κλίμα, ας πούμε. Ή η φυγή του Κάνιας, χάλασε το πλοίο. Πώς γίνεται οι ίδιοι παίκτες που είναι τόσα χρόνια μαζί, έτσι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω. Οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν. Ήταν αίτητοι και πήρανε πρωτάθλημα και κύπελλο. Τι συνέβη εκεί λοιπόν, τι έχει αλλάξει. Και εδώ είναι ο προπονητής που μάλλον το άφησε, το έχασε. Δεν τους άγγιξε, δεν τους είχε ενωμένους. Μα δεν ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται. Δεν έχει τα αποδυτήρια. Ναι. Και σε αυτό φταίνει και η αρχηγή. Και σε αυτό φταίνει η αρχηγή. Μα τώρα περιμένω πολλά. Πρόσεξε, ναι. Επέστρεψε τώρα ο Αντρέ. Δεν πιστεύω ότι επιστρέφει και ο Πέλκας την Κυριακή. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαία η συνάντηση του Πάμπλο με τον πρόεδρο. Ναι. Όχι, με το Ρέμπε είναι η συνάντηση. Δεν είναι τίποτα. Ας δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Εγώ άκουσα σήμερα με τον πρόεδρο στην τηλεόραση. Ναι. Ο πρόεδρος δεν έχει γυρίσει ακόμα. Θα γυρίσει τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αδερφέ. Δεν ξέρω, έχει γυρίσει. Μπορεί να έχουν τέτοια. Να σου πω τι ξέρω εγώ. Δεν είναι μια εθιμοτυπική ξεπέτα, θα μου επιτρέψετε τον όρο. Γεια σου, είμαι ο προπονητής 15-19, έχω αυτά τα πρωταθλήματα. Ναι, είμαι ο νέος εθιμοτυπικής, χάρηκα, γεια σου. Δεν είναι αυτό. Ο Ρέμπε ξέρει πολύ καλά ότι εδώ συναντάω έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο για το παρόν και ίσως και για το μέλλον της ομάδας. Για το μέλλον. Και όταν λέμε για το μέλλον, και επειδή αφορά στα παιδιά αυτά που βγάζει ο Πάμπλο μαζί με τον Σνάουτσνερ, αλλά και επειδή, μην νομίζεις, έμαθε ήδη, μαθαίνει γρήγορα, είναι ευφυής άνθρωπος ο Γερμανός. Έχει καταλάβει τι εστί Γκαρσία. Τώρα, αν γίνει κουβέντα για την πρώτη ομάδα και για να ανάβει και τα λοιπά, δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται γι' αυτό η συνάντηση. Να σου πω μακάρι, θες να σου πω μακάρι, θες να το ακούσεις, να σου πω μακάρι, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Όχι από τώρα. Αλλά... Από την καινούργια. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει τώρα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Ούτε κι εγώ. Και δεν ξέρω αν γίνει, φοβάμαι μη γίνει, και μη γίνει και αρπακολιά και μη γίνει και βιαστικά και μη γίνει μέσα στην αναμπουμπούλα. Γι' αυτό ακριβώς σου λέω. Δεν εγώ, θέλω. Έχω πει πολλές φορές. Τώρα. Ο Πάμπλο είναι πολύτιμος για να τον ξοδέψουμε έτσι μετά από μια καταστροφική χρονιά να πούμε έλα. Θέλω να είμαι προσεκτικός. Εγώ ξέρω, σκέφτομαι ότι μπορεί να του πει. Έχουμε τίποτα καλά κομμάτια στους μικρούς.
Μ' αρέσει, μ' αρέσει να ο τρόπος. Τι έγινε, πώς τα βλέπεις, ναι, όλα κανένα. Δεν μου λες, έχεις τίποτα καλά διαμάντια εκεί, τίποτα παίχτες να μου καλούς. Ναι, όχι. Τώρα, μ' αρέσει έτσι όπως το είπες, ρε παιδί μου. Ναι, κατάλαβα, μ' αρέσει ο τρόπος. Ναι. Και να τους πιάσει και να τους πει μετά ο πρόεδρος, τους παίχτες αυτούς όλους που πήραν πέρσι το πρωτάθλημα και φέτος σέρνονται. Κοιτάξτε, κύριοι. Δεν θέλετε να παίξετε, ωραία, εντάξει. Να τους ο Μιχαηλίδης. Να σας λύσουμε το τέτοιο. Να τους ο Μιχαηλίδης. Δέστε τους έτοιμους τους. Να ο Μιχαηλίδης, να ο Κούτσιας, να ο Τσιγκάρας. Ο Μιχαηλίδης τον είδε. Να ο Χατζ... με το μπουμπί και έβαλε γκολ το παιδί. Εξαιρετικός. Ας τον γκολ. Το γκολ είναι το τελευταίο. Τον βλέπεις που παίζει σαν να παίζει 5 χρόνια στην πρώτη ομάδα. Έτσι, αυτά τα παιδιά που φωνάζαμε τόσο καιρό, δώσ' τους ευκαιρίες. Μπράβο. Ματάκια έχει και ο Ρέμπε και βλέπει. Και στα μάτσα αυτά είδε τον Τζόλι, είδε τον Μιχαηλίδη, έτσι. Λίδη. Οπότε, μπράβο. Για να δω, ναι. Τι άλλο λέω, έχω εγώ πίσω, έχω δεκαράκι, μήπως έχω... Τι έχουμε, ναι, ακριβώς, διαμάντια, ακριβώς, άλλα τέτοια. Ακριβώς. Και να τους φέρει και να τους πει, κύριοι, αφού δεν παίζετε μπάλα, πάρτε μια αποζημίωση, πάρτε δρόμο και να τους εδώ, τους βλέπετε και τους έχω έτοιμους. Είναι και κάτι άλλο. Ή αν θέλετε να σας δώσω μια-δυο ευκαιρίες ακόμα και αν δεν μπορείτε, την ευχή και να πάτε στο καλό. Είναι και κάτι άλλο. Είναι και κάτι άλλο. Πρέπει να σου πω, πρέπει να ξέρω τι έχω για να ξέρω τι δεν πρέπει να πάω να πάρω. Δηλαδή, έχω τον Μιχαηλίδη που φαίνεται... Δηλαδή, να πάω τώρα τι να φέρω, ας πούμε, έναν Βέλγο στόπερ. Δεν του κλείνω το δρόμο. Τον κλείνω. Έχω ένα παλικαράκι σαν τον Τζόλι που φωνάζει. Θα πάω να φέρω ένα εξτρέμ άλλο. Εγώ δεν λέω να μην έρθουν προσθήκες ποιοτικοί και έτοιμοι παίχτες. Άμα παίζουν παιδιά μέσα από τις ακαδημίες, θα παίζουν και για τη φανέλα. Ναι. Τη φανέλα. Σίγουρα θα έρθουν παίχτες έτοιμοι. Έτσι. Δηλαδή, center for, ένα Πρίγιοβιτς δεν χρειαζόμαστε. 100% λέω εγώ. Τον Πρίγιοβιτς ή έναν Πρίγιοβιτς. Θα δεις. Ποιες θέσεις υπάρχει ανάγκη για έτοιμο παίχτη, πού μπορούν τα παιδιά αυτά να μπουν είτε ως βασική είτε ως σημαντικές λύσεις να βοηθήσουν την ομάδα και ανάλογα να γίνει ο προγραμματισμός. Εγώ αυτό πιστεύω. Το πάντρεμα. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ γι' αυτό σου είπα ότι κάτι τέτοιο πάει να γίνει. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να είσαι εγώ, καλά, σε ευχαριστώ. Να ξαναπάρεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λέμε για κατεπίτω. Ζούμε σου. Γεια σου, τον Πιώτη. Γεια. Πάμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς στο στράτο. Καλώς το. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου λύσει μια απορία. Βεβαίως. Λοιπόν, δικαστής δεν είσαι. Το όχι, ξέρω. Όχι, φυσικά. Ούτε το παίζω. Αλλά... Ναι. Ούτε το παίζεις. Αλλά θέλω να μου λύσει μια απορία. Ναι. Θέλω να βάλεις το μυαλό σου, ρε παιδί μου. Το όποιο. Την κοινή λογική. Την κοινή. Ναι. Ωραία. Πάει ένας άνθρωπος, πρόσωπα και καταστάσεις είναι τελείως φανταστικά. Τυχαία, και φανταστικά, δεν έχουν καμία σχέση. Μη πραγματικά. Μυθοπλασία κάνουμε. Μυθοπλασία καθαρή. Πολύ ωραία. Πάει λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι γνωστός καταξιωμένος νομικός, έτσι, και καταθέτει κάποτε ότι κάποιος έστησε παιχνίδια, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Όχι απλά καταθέτει, όχι απλά καταθέτει. Είναι από τους πρώτους κιόλας. Ο βασικός μάρτυρας, λοιπόν. Ωραία. Μετά από κάποια χρόνια, λοιπόν, περνάνε τα χρόνια και αυτός ο νομικός είναι πρόεδρος μιας ομάδας, ωραία, η οποία αγωνίζεται στην ίδια εθνική κατηγορία με μια άλλη ομάδα και ο πρόεδρος της άλλης ομάδας τον έχει σαν νομικό σύμβουλο και στις επιχειρήσεις του αλλά και στον ερασιτέχνη της ομάδας που είναι πρόεδρος. Και μικρή πινελιά μου επιτρέπεις μισό δευτερόλεπτο. Είναι πολύ σημαντικό. Σφίνα, πολύ σημαντικό. Και ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός βγαίνει τηλεοπτικά και λέει ότι αν δεν τα βρίσκα με τον Ολυμπιακό δεν υπήρχε περίπτωση να ανέβω. Ο ίδιος. Εγώ δεν μίλησα για Ολυμπιακό, εσύ είπες. Ωραία, εγώ είπα. Άκυρο. Εγώ δεν είπα κουβέντα για Ολυμπιακό. Άκυρη κουβέντα μου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω και λέω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν καλείται από το δικαστήριο μετά από κάποια χρόνια, αφού έχουν μεσολαβήσει όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία σου εξήγησα μόλις τώρα, ότι δηλαδή ανέλαβε μια ομάδα και στη συνέχεια ενώ κατηγορούσε τον πρόεδρο άλλης ομάδας, τώρα πλέον είναι και στην νομική του υπηρεσία, αλλά και στην νομική υπηρεσία του ερασιτέχνη της ομάδας του πρόεδρου που κατηγορούσε. Ναι. Και τώρα ξαφνικά πηγαίνει στο δικαστήριο και λέει ότι αυτός είναι αθώο περιστερά
ο πρόεδρος που κατηγορούσε ναι. τόσα χρόνια είναι αθώα περιστερά ναι, ναι. και ότι όλοι μαζί πέσαμε να τον φάμε γιατί υπάρχει μια δικαστική πλάνη. Και, ναι. Πες μου εσύ τώρα, ποιος σοβαρός άνθρωπος, εγώ δεν θα σου πω δικαστής, δεν θα γυρίσει και θα πει τώρα που δουλεύετε για αυτόν τα θυμηθήκατε όλα αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα να προσθέσω ή να αφαιρέσω. Τίποτα. Ρωτάω. I have no further questions που λένε. Μάλιστα. Άρα δηλαδή... Τι άρα δηλαδή. Θα πρέπει στη συνέχεια ο κύριος αυτός, ο οποίος ήταν βασικός μάρτυρας και τώρα είναι απαλλακτικός μάρτυρας, να πει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει αγορά ξενοδοχείου στην Ξάνθη, πρέπει να γίνουν όλα καλά. Έτσι. Ναι, ναι. Γιατί όταν... Πρόσεξε. Γιατί όταν... Για το Φίσα πώς είπε ότι όταν δούλευε εκεί έλεγε αυτά... Και μετά που έπαψε να δουλεύει έλεγε άλλα. Ίδιο πράγμα δεν είναι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από εδώ και μπρος να ξέρεις σε όλες τις ταινίες, τις σειρές, το NCIS και τα λοιπά, αν δεν έχει αγοράσει άλλες ξενοδοχείες στην Ξάνθη να ξέρεις θα είναι πάντα αυτός. Γεια σου Στράτο. Γεια. Καλημέρα. Γεια, γεια. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα και πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι. Έλα ρε Κωστά, καλημέρα. Καλώς τον Βασιλάκη. Καλώς την Βαλανδία. Λοιπόν, τώρα εγώ πήρα περισσότερο να στείλω χαιρετισμούς σε όλα τα ζουμουσάκια γιατί πραγματικά το αξίζουν. Είμαστε πραγματικά πιστοί στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, δεν αλλάζει αυτό. Στη σελίδα που έχουμε ανοίξει το ζουμ σου, ζούμε μεγάλες στιγμές. Φυσικά. Που δυστυχώς εφέτος μας τις κατέστρεψαν χωρίς λόγο. Δυστυχώς εφέτος. Άλλοι πολύ δεν μπορούσα να το καταλάβω για ποιο λόγο να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο όλοι τους. Όλοι τους, μα και στην κυριολεξία όλοι τους. Θα φτάσω ακόμα και μέχρι τα υψηλά κλιμάκια. Μια πλήρη αδιαφορία. Δεν ξέρω, χόρτασαν λεφτά πέρσι από το Double, από τις χορηγίες της ΕΠΟ, δεν ξέρω. Ίσως έχουν χορτάσει και λεφτά. Δεν σέβονται τον λαό του ΠΑΟΚ, γιατί περί σεβασμού πρόκειται τώρα και απαξίωση στο λαό του ΠΑΟΚ. Όταν έχεις κάνει τα τελευταία 3 χρόνια αυτές τις ωραίες στιγμές που του έχεις φτιάξει από μόνος σου, έρχεσαι για τις φέτος της καταστρέφης. Ναι. Και αντί να προσπαθήσεις να διορθώσεις όταν σε πιάνει μια μπόρα, προσπαθείς πάντα να καλύψεις τα κενά, να καλύψεις αυτό που έχει δημιουργήσει η μπόρα. Αντί λοιπόν αυτό το πράγμα να συνεχίζεις στο ίδιο μοτίβο, αγρόνιο γόραζε, να σφυρίζεις κλέφτικα που λένε εδώ στο χωριό μου, και ο κόσμος δεν μπορεί να το χωνέψει. Δηλαδή είμαι εδώ στην Πρέβεζα, στην Βλανδοράχη, και λέω μάκι πάνω, λίγο φιλότιμο, δεν έχουν όλοι τους από τον φροντιστή μέχρι απάνω στα υψηλά κλιμάκια. Να σου απαντήσω, Βασίλη μου, μπορώ να σου πω κάτι. Έλα, λέει, μου. Ναι. Θα σου πω κάτι. Χωρίς να έχω πληροφόρηση να στο παίξω ότι ξέρω κτλ. Ναι, ναι, ναι. Εσύ ζεις σε ένα παραδεισένιο μέρος που είσαι σε ύπαιθρο, που είσαι έξω, είδα μου δεις φωτογραφίες, έχω δει, είσαι έξω στα λιβάδια σου κτλ. Άρα αυτό που θα σου πω, το έχεις ζήσει αυτό που θα σου πω. Ξέρεις τι σημαίνει η ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Επικίνδυνη. Το γνωρίζεις. Πριν από την καταιγίδα. Δεν υπάρχει μια ηρεμία που λες, τι συμβαίνει τώρα, γιατί υπάρχει αυτό. Αυτό γίνεται τώρα με τον Ιβάν, να ξέρεις. Αυτό με τρομάζει εμένα όμως. Θα έπρεπε να τρομάζει αυτούς που δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Σένα γιατί να σε τρομάζει. Να σου εξηγήσω το λόγο γιατί με τρομάζει. Εσένα γιατί να σε τρομάζει. Να ξέρεις. Να σου πω γιατί με τρομάζει. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Άκουσε, έμαθε και τώρα θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, να ξέρεις. Μου έκανες πολύ ωραία παρατήρηση, όμως θα σου πω τι με τρομάζει. Με τρομάζει το εξής. Στην ηρεμία και στην καταιγίδα που ακολουθεί υπάρχουν δύο ενδεχόμενα στον ΠΑΟΚ. Ή ο Ιβάν έχει σκοπό να μας παρατήσει. Όχι. Ή ο Ιβάν θα βάλει μέσα τον Κασμά. Αυτό. Το δεύτερο. Και θα τους ξυλώσει. Το δεύτερο. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά το δεύτερο γιατί το αξίζει ο άνθρωπος. Το δεύτερο. Να ξέρεις. Γιατί το αξίζει, έχει δείξει πάρα πολλά στην ομάδα μας, έχει δείξει πόσο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα. Έρχεται ένα καλοκαίρι, Βασίλη, που θα γίνουν ριζικότατες αλλαγές εκβάθρων, μας λέγανε στην τρίτη δέσμη όταν κάναμε αρχαία. Εκβάθρων, ξέρεις, σημαίνει εκβάθρων. Αυτό που λέγανε ξύλωμα, πάρα πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Έκλεισε ο κύκλος αυτής της ομάδας. Θα φύγουν. Τώρα θα είναι προπονητές, θα είναι παίκτες, θα είναι από τη δίκη, θα είναι από το συμβούλιο, θα είναι γυμναστές, θα είναι γιατροί, θα είναι οτιδήποτε, φίλε. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Η σιωπή, του Ιβάν, να μην νομίζεις και να μην θεωρείς ότι είναι αδιαφορία. Και ότι δεν πληροφορείται τα πάντα.
τι γράφεται, τι λέγεται, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, τι γίνεται με τον προπονητή, με τους παίκτες, μεταξύ τους, τα πάντα. Έχει γνώση για όλα. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και να είσαι βέβαιος. Θα κλείσω με αυτό, επειδή βλέπουμε τις κινήσεις του σαν επενδυτής, σαν επιχειρηματίας. Είναι πολύ προσεκτικός, έχει κάνει φοβερές επενδύσεις στην Ελλάδα και οι αξίες που έχει ρίξει εδώ είναι τεράστιες. Όμως, περιμένω αυτό που είπες τώρα τελευταία, να βάλει εις βάθρον, γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό θα γίνει, Βασίλη μου. Να σε προμαύρη κλινική στο Κούλι μου, στην Στοχόλμη. Κούλι, Στοχόλμη, αδερφέ Κούλι, στη Στοχόλμη, φίλε μας. Ζουμουσάκι τρελό. Στην Αυστραλία, στο φίλο μας, τον Κρίστο Κολοβός. Στη Χρύσα την Άτσου, το Σαφάκι, το Ξαδοβούλου και σε όλα τα ζουμουσάκια που αυτή τη στιγμή μπορεί να ξεχνάω. Φιλιά! Γεια σου, Βασιλάκι μου. Γεια σου, Βασιλάκι μου. Πάμε, δεν κάνω διάλειμμα να μην σας κόψω, γιατί ταλαιπωρηθήκατε σήμερα με τις γραμμές. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλώς τον, ναι. Ναι. Καλώς τον. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, Γεωπόνο. Έλα. Όχι ρε να πάρε, ευχή. Όχι ρε να πάμε εδώ, ξαναπάρε Γιάννη. Ναι, εδώ. Έλα, το. Κωστή. Ναι, καλώς τον. Μ' ακούς. Βεβαίως. Ναι. Για τέσσερα πράγματα είμαι περήφανος στη ζωή μου. Πρώτον, ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Δεύτερον, ότι είμαι Έλληνας. Τρίτον, ότι είμαι Μακεδόνας. Το Μακεδόνας με κεφαλαία. Ναι. Θέλω να το κρατήσεις αυτό με κεφαλαία. Το τέταρτο θα το καταλάβεις που είμαι περήφανος, θα το καταλάβεις στη συζήτηση. Ναι. Σε πήρα προηγουμένως πριν κανένα μισάρο και με έκλεισες. Σε έκλεισε γιατί είπες πολύ βαριά. Είπες βαριά έκφραση. Φίλε που δεν τη λέμε στο. Άκουσε να σε πω λίγο. Τι να. Μου λες, μην με κλείνεις. Ντρέπομαι σαν Μακεδόνας να πηγαίνω στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν είμαι ΠΑΟΞής. Θα το καταλάβεις τι ομάδα είμαι. Να βλέπω όμως από οργανωμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να σηκώνουν σημαία της Βουλγαρίας. Δεν υπάρχει αυτό. Άστο, δεν υπάρχει αυτό. Επειδή μας λένε αυτοί έτσι, δεν υπάρχει αυτό που λες. Ξέχασε το. Το έχω δει όμως μέσα στην Τούμπα. Δεν το ξέχασε το. Εκεί αν κάποιος το έκανε, είναι κατάπτυστο. Άστο, πάμε παρακάτω. Μην πατάς πάνω εκεί. Επειδή μας λένε, δηλαδή, οι γαύροι έτσι πρέπει εμείς να το αναπαράγουμε. Πάμε παρακάτω. Μην μιλάς για την πιο μισητή ομάδα της Ελλάδας. Πάμε. Πες μου αυτό που θες. Πρώτον, δεν είμαι Ολυμπιακός, το κατάλαβες. Τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι. Πριν είπες ότι εμείς οι ίδιοι Παοξίδες λέμε ότι είμαστε Βούλγαροι. Εμείς οι ίδιοι Παοξίδες. Οι Μακεδόνες, Έλληνες να λέει τέτοια κουβέντα. Δεν υπάρχει είμαι αυτό. Είμαι Μακεδόνας. Πάμε παρακάτω. Με κεφαλαία γράμματα και είμαι περήφανος για αυτό, να το γνωρίζεις. Ωραία. Τώρα. Άρα δεν αναπαράγουμε τις μαλαμπίμπιπ που λένε αυτοί οι ανιστόρητοι. Α, μπράβο. Έτσι. Ενώ δεν υποστηρίζω Πάοκ. Ούτε Άρη. Άσχετο είναι αυτό. Δεν ασπάζουμε όμως να πει κάποιος. Εγώ πιστεύω ότι είσαι Ηρακλειδέας. Όχι. Όχι. Είμαι νότιος. Μάλιστα. Εντάξει. Νότιος. Για να συλλήσω την απορία μας και ξαδερφάκια. Ξαδερφάκια. Εγώ θέλω να σε πέρα. Α, εντάξει. Άκησε. Οκ. Okay. Πάμε. Προχώρα. Αεκάρα. Προχώρα. Αεκάρα, όχι αεκ. Δεν λοιπόν, μου λες, περίμενε, εσύ περίμενε. Με εσύ με αποκαλείς κάθε μέρα στην εκπομπή σου, χάρτινο και αυτό. Περίμενε, περίμενε. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω. Να τελειώσω λίγο. Ναι, άτε, okay, εγώ θέλω να σε παίρνω τηλέφωνο. Μ' αρέσει. Βλέπω το ποδόσφαιρο. Προχώρα. Κόμπι. Σε ακούω λοιπόν. Λοιπόν. Μ' αρέσει να σε παίρνω τηλέφωνο, να με κάνεις γκαζούρα, να σε κάνω γκαζούρα, θέλεις. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Ό,τι καμία, βρε φίλε, καμία. Πλην να μην με θίξεις οικογένεια, ιερά, καλά. Αυτά που πιστεύω. Δεν το, όλα, δεν το όλα συζητάω, καν... είναι... δεν το είμαι... συζητάμε, δεν τα συζητάμε αυτά. Έτσι. Α, προχώρα λοιπόν, εγώ πάμε. Εγώ ήθελα να λυθεί η παρεξήγηση, δεν σε κρατάω, θα σε πάρω... Τι παρεξήγηση. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Γιατί στο τηλέφωνο, σε έκλεισα γιατί είπες ότι εσείς οι Παοξίδες λέτε ότι είστε τέτοιοι. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, θέλω να καταλάβεις όμως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε παίρνω τηλέφωνο, σύμπα, το όμορφο Δίον. Είμαι ακριβώς, έχω ένα κτήμα ακριβώς πίσω από το αρχαιολογικό θέατρο που γίνονται οι παραστάσεις του φεστιβάλ. Μάλιστα. Έχεις έρθει στο φεστιβάλ καμιά φορά? Όχι. Θα γίνουν φέτος εκδηλώσεις? Έχουν ξεκινήσει εργασίες και πιστεύω ότι θα γίνουν. Ναι. Αν δεν μας κλείσει ο Κούλης. Μάλιστα. Δεν μας κλείσει πάλι, μας μαντώσει, ναι, μέσα στο σπίτι με αυτό, ξέρεις, αυτό, ναι. Καταρχήν δεν το πιστεύω αυτό που λένε για ιούς και για τέτοια άστα. Όχι, υπάρχει. Λοιπόν, ιός, το τι γίνεται τώρα, θέλω, το μέγεθός του είναι μια άλλη ιστορία. Είμαστε συνομήλικοι περίπου, ναι. Πρέπει να είμαστε συνομήλικοι. Πότε είσαι γεννηθείς? Είμαι σε, μην μας ακούει κιόλας, είμαι σε καλό χρόνο, 69, περίεργο. Εσύ πρέπει να είσαι 70-71. Εγώ αυτό που λες και εσύ είναι δύο δάχτυλα. Ωραίος. Είσαι ωραίος. Εγώ αυτό θέλω. Δύο δάχτυλα τι? Περίμενε τι? Γιατί ωραίος? Δύο δάχτυλα από το θα μου βάλεις, βάλε μου δύο δάχτυλα τσίπουρο. Αυτό εννοώ. Δεν καταλαβαίνω που πήγες. Επειδή εγώ είμαι 71 δηλαδή. 69 και βάλε μου και δύο δάχτυλα να πούμε ποτό. 71.
71. 71. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω. Να είμαστε φιλαράκια, θα σε παίρνω τηλέφωνο. Να είμαστε. Άλιστα, θα με πάρει άλλη στιγμή, γιατί τώρα περιμένουν 5. Όχι, να σου πω. Να σου πω γιατί λέω χάρτινη. Να σου πω γιατί. Γιατί εγώ την όταν η ΑΕΚ. Πρόσεξε. Δεν με πειράζει. Πρόσεξε. Θα σου πω. Ναι. Εγώ ξέρω πώ λέω εδώ του δικού σου του παουξίδε. Πώ σα αποκαλώ. Απόγονου του Κλαψέσκου. Και κάνω χαβαλέ μου. Το χαβαλέ. Λοιπόν. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Πάρει, θα σου πω άλλη στιγμή. Μετά το τέλο του παιχνιδιού ή θα με κάνει γκαζούρα ή θα σε κάνω. Ό,τι θέλει. Έγινε. Σε χαιρετώ. Να χαιρέσετε το Δήμο εκεί την περιοχή. Βιλιά, γεια. Πάμε. Δεν έκανα διάλειμμα να μην σα κόψω. Θα πάω κατευθείαν. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Καλημέρα, είμαι ο Γαβρίλος. Έλα ρε Γαβρίλο, τι γίνεται. Ωραία, υπέροχα. Κωστή, ένα quiz θέλω να βάλω. Ναι. Έλληνας δικηγόρος, μεγαλοδικηγόρος, ποινικολόγος. Περίμενε, θέλω να τον ντύσω με ηχητικό, μου επιτρέπεις. Μισό δευτερόλεπτο. Αλίμονο, αλίμονο. Μισό δευτερόλεπτο. Πού τα έχω ρε παιδιά αυτά, πού είναι αυτά. Συνέχισε και θα την βρω εγώ την άκρη. Έλληνας γιατρός, δικηγόρος, μεγαλοδικηγόρος, ποινικολόγος, ναι. Πρόεδρος ΠΑΕ στην Σούπερ Λίκα, παράλληλα είναι αθλητής του πατινάζ, του καλλιτεχνικού πατινάζ, ναι. Είναι πολύ καλός στα άξελ και κάθε μέρα κάνει τριπλό λουπ. Πιρουέτες αλλά και κολοτούμπες όπου και αν βρεθεί έξω από τις δικαστικές έδρες. Είναι άνω των 38 ετών και η ερώτηση είναι, αντιτόπικ κοντρόλ έχει κάνει? Πάρα πολύ ωραία, δεν θίγουμε οικογένειες, δεν φωτογραφίζουμε κανέναν, έτσι, αυτά. Έτσι ακριβώς, την αγάπη μου. Είσαι πολύ γλαφυρός, γεια σου Γαβρίλο, γεια σου Γαβρίλο. Πάμε, εδώ, τέλεια, εδώ, ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Ναι. Έλα Γιάννη μου, έλα. Έπεσες πριν, αδερφέ. Συγγνώμη, έλα. Σήμερα γίνεται ένα γίνεται, παιδιά, ένα οριμαγδό. Πέντε μαζί, πέφτουν, ξανασηκωνόμαστε. Έτσι, όπως είμαστε και στην ψυχολογία μας. Έτσι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους αθλητήριους και όλα τα μουσάκια. Καλώς το γεωπόνο. Συγχαρητήρια για την επιμονή σου. Ο ρόλος που σου έχω αναθέσει, έστω και αμυστή, συνεχίζει στο με θρησκευτική ευλάβεια. Υπεύθυνο τη ιστορική επικοινωνία. Στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Φίλε, συγχαρητήρια για την επιμονή σου. Δεν το βάζω κάτω. Εγώ δεν τα παρατάω. Ναι, λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να πω. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό που και εσύ σχολίασες, ας πούμε, για την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν με εκπλήσει καθόλου αυτό. Με εκπλήσει όμως αφάνταστα η μία αντίδραση από την ΠΑΕ σε εισαγωγικά ΠΑΟΚ. Ναι. Για την... Να διευκρινίσουμε... Για την έλλειψη... Η έλλειψη αντίδρασης κάτι δείχνει. Το γεγονός αυτό είναι ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν με ενδιαφέρει πού θα τερματίσω, παρόλο που εγώ και εσύ και όλος ο κόσμος και εγώ είμαστε γι' αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να βγούμε δεύτεροι και ότι είναι και ηθικό και συνταγματικό, πώς να το πω ρε παιδί μου, τα λεφτά που θα χάσεις από την τόσα χρόνια δεν έχουν πάρει αυτό το μάθημα, ότι η μη διάκριση στην Ευρώπη είναι τεράστιο πλήγμα για το σύλλογο. Τεράστιο. Αυτό που με πονάει εμένα τεράστιο, φίλε. Και εσένα είναι τεράστιο. Δεν το έχουν καταλάβει όμως αυτοί που διοικούν, φίλε. Και απορώ δηλαδή γιατί δεν τονίζεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κρίνω και είναι έσχος η μη αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάζει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Έστω να διευκρινίσουμε τι είναι. Γιάννη, και εμείς να μην βγάζουμε. Γιάννη, επειδή έρχονται και μηνύματα, γιατί πράγμα έλεος, μιλάμε. Παιδιά, να έλεος, το διευκρινίσουμε. Έλεος με τα Instagram και τις αντίδραση, ρε κόσμε, λαέ του ΠΑΟΚ, αντέδρασε επιτέλους. Πρέπει να βγούμε δεύτεροι, αλλά όχι επειδή υπάρχει ο υπεύθυνος επικοινωνίας που λέγεται Κώστας Ζαχαρός. Μα δεν είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας. Έλα ρε φίλε που δεν είσαι τώρα, επειδή δεν παίρνεις λεφτά δηλαδή. Έλα φιλιά πολλά. Φιλιά, κάνε φιλιά, κάτι με τον παλαφόμετρο, γιατί ξέρεις είναι από τις βασικές αιτίες. Άστο, έσπασε φίλε. Έσπασε. Φιλιά. Να διευκρινίσω τι είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ζητάει ξένο διαιτητή, επειδή λέει διακυβεύεται η δεύτερη θέση. Το θεωρώ άκρος ηρωνικό, το θεωρώ φυσικά και μία ακόμα φορά άκρος επικοινωνιακό τρίκ και τέχνασμα, και θα το έπαιρνα αυτό και θα το έβαζα στους παίχτες. Θα το έβαζα, τους έδειχνα την ανακοίνωση, θα την έβαζα φωτοτυπία στον τοίχο. Θα την έλεγα στους παίχτες. Αυτοί είναι, τους βλέπετε? Ναι. Μπείτε μέσα. Μπορείτε να σβουλώσετε το στόμα, να κάνετε ένα διπλό, να τους πάσετε το αίτητο. Ξέρετε πόσο πολύ θα τους πονέσει αυτό? Ξέρετε? Αυτό κάνεις.
Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Παικτικά τώρα, διοικητικά, από πλευράς επικοινωνιακού, επικοινωνικής αντιμετώπισης είναι άλλο θέμα. Άλλο. Άλλο. Αυτό το οποίο εγώ έχω, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, δεν αφορά στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, είναι όσον αφορά στις αλλαγές, ότι είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Έρχονται αλλαγές εκβάθρων, σαρωτικές, και με μεγάλες εκπλήξεις. Εκεί που ίσως δεν το περιμένουν, όχι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει συνήθως 99% έχει αλάθητο και αλάνθαστο κριτήριο. Ποιος πρέπει να μείνει, ποιος προσφέρει, ποιος είναι αδιάφορος, ποιος τα φόρτωσε στον κόκορα, ποιος άδειασε, ποιος κάθισε στα συμβόλαιά του, ποιος συμπεριφέρεται με απρέπεια σε όλα αυτά που του έδωσε η ομάδα. Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε. Όλα αυτά ξεκάθαρα είναι. Και το βάρος θα πέσει φυσικά στον Ιβάν, θα πέσει στην οικογένεια Σαββίδη, θα πέσει στο Ρέμπε, που περιμένουν τώρα να δουν πού θα κάτσει μπίλια. Δηλαδή αυτοί οι τρεις αγώνες. Μπορώ να πάω να κερδίσω τον Γαύρο? Εγώ σου λέω να πάρω και να πάρω μια ισοπαλία στην ΑΕΚ και να κερδίσω την τελευταία αγωνιστική του συμπολίτη. Και να πω και να πω, ορίστε, τα χάσαμε όλα φέτος, τουλάχιστον σώσαμε αυτή τη δεύτερη θέση, που το επαναλαμβάνω γιατί πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Παιδιά, ξέρετε τι θα γίνει? Με μία νίκη, με μία νίκη μπαίνουμε στους ομίλους του Europa League. Εκεί που η ομάδα ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια και ήταν εκτός. Από πολλούς λόγους χαμένοι βγαίνουμε σε αυτό. Και οικονομικά και financial fair play και σαν παραστάσεις και να μην γκρινιάζει το μεγάλο ρόστερ και πολλά πράγματα. Και δεν γίνεται ΠΑΟΚ χωρίς Ευρώπη. Αυτά δεν συμβαδίζουν μαζί. Είναι δύο έννοιες που είναι ταυτόσιμες. Άρα λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρο ότι πρέπει να κατακτηθεί αυτή η δεύτερη θέση. Το έχουν καταλάβει αλλώς. Θα μου πεις, στο δείχνουν, στο μάτς με τη Χάρτινη, στο μάτς με τον Όφη, στο μάτς με την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, το είδες? Δεν το είδα. Δεν το είδα, ρε παιδί, δεν το είδα. Θα κάνουν τώρα μια εμφάνιση τέτοια να πεις ότι έβγαλαν εγωισμό έστω την ίστατη ώρα? Μακάρι. Ποιος δεν το θέλει? Φτάνουμε τέλος, μην καλείτε άλλο, γιατί δεν έκανα διάλειμμα σε 9.30. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μαζική συμμετοχή. Θυμίζουμε τους χορηγούς μας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εξαιρετικά και πεντανόστιμα πράγματα. Θα βρείτε εκεί 705-750 Λιβεριά. Θυμίζουμε Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Κορυφαίο στην Τέντα, ανατολικά 430-011, δυτικά στην Πολύχνη ανεβαίνοντας στην Αγνώση Στρατιώτη. Και φυσικά Climart και Climart.gr. Μπείτε να δείτε γιατί είναι κορυφαίο στον κλιματισμό. Κώστας και ο Σες Ντάκιν και όχι μόνο. Φεύγω, έρχεται φοβερό δίδυμο Μπατμανίδη Κόλκα. Κόλκα Μπατμανίδη, θα τα πούμε στις 2. Ζουμουσού λέμε. Bye, bye, bye.